περνάει. Πια τον ένα χωρίζει και τα φτιάχνει με άλλο. Πια ταινία γυρίζει τρυφερή με ένα καλό. Τη χώρα αυτή κανείς δεν νοιάζεται. Σε ένα κόσμο μουσεία και πολλή φαντασία. Στη μεγάλη την κρίση γέλιο να μας χαρίσει. Τη σκηνή να οργώσει και χαρά να μας δώσει. Γιατί όσα συμβαίνουν πλέον παραμιλάμε. Έχουμε ξεχάσει δυστυχώς να γελάμε. Στη διασκέδαση πλέον έχει μπει ένα φρένο. Και για μας πια το γέλιο είναι απαγορευμένο. Γέλιο, 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 απαγορευμένο. Γέλιο, 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 απαγορευμένο. Ροζ, 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 όλα γύρω είναι ροζ. Γέλιο, 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 απαγορευμένο. Ροζ, 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 όλα γύρω είναι ροζ. Ήρθε πια η στιγμή. Ρίξτε απλέ το φως για να βγει στη σκηνή. Ποιος, ποιος, ο μάγος του ροζ. Ποιος, 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 ο μάγος του ροζ. Ποιος, 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 ο μάγος του ροζ. Ξέρετε πόσο κόπο έκανα να μάθει την καρέκλα, μη φεύγει μόνη της. Και να περιμένουν τους χορευτές. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο αυτό. Μια φορά στο Περού έφαγε πολύ ξύλο ο μάγος εκείνο το βράδυ. Λένε μας κοροϊδεύεις ρε, αφού την πήραν την καρέκλα χορευτές και την έβγαλαν έξω. Αχ, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Κάτι μου λέει θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Μεγάλη καλή όρεξη. Να μείνει και για τους άλλους. Έχασε την παρέα σου. Ο μυαλός στο φωτιά. Έχεις και βοήθεια από εκεί. Θα δείτε παράσταση ή θα τα ψωνίσετε και να φύγετε. Που δεν έχουμε καλές τιμές στο κηλικείο, έρχονται εδώ, ψωνίζουν και φεύγουν. Πάνε σπίτι τους και τρώνε. Α, όχι, αυτοί θα κάτσουν, εντάξει. Κουβάδες ολόκληρους, νερά, πολεμοφόδια, χαμός. Κάτι μου λέει θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Βλέπω ωραίο κόσμο. Όπου και να κοιτάξω, βλέπω νιάτα, ομορφιά. Καλά, βλέπω νιάτα. Είπα ομορφιά και έπεσε το μάτι μου επάνω σου. Ωπα, αδερφέ μου, είμαι κι εγώ, αλλά είσαι κι εσύ. Μόνο που εσύ έχεις βάλει την περούκα επάνω. Πω, πω. Είναι και φαγανός, το βλέπω, ε. Έχεις φινώσει την καρέκλα. Και να θέλει να σηκωθεί, πάει τουαλέτα με την καρέκλα μαζί. Πρέπει να παραγγείλουμε extra large καρέκλες, να βολεύεται ο άνθρωπος. Πω, πω. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Πάμε! Καλησπέρα, πώς είστε, καλά? Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Βλέπω μούτρα πολύ σκυθροπά κι αυτό δεν το επιτρέπω. Είναι το γέλιο απαγορευμένο κι από τα χείλια απλά ξεχασμένο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους! Είστε καλά! Έτσι θέλω να σας ακούω χαρούμενους, αισιόδοξους, χαμογελαστούς, να περνάτε καλά και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μια στιγμή γιατί ήρθαν καινούργοι. Καλησπέρα, λέει ένα για ο κόσμος. 2.000 άτομα εδώ περιμένανε εσάς. Λέγαμε θα έρθουν, δεν θα έρθουν, γεια σας. Είστε καλά εκεί? Θέλετε να σηκώσω το νερό να κάτσετε δύο εδώ μπροστά? Χωράτε, γιατί το βλέπω, δεν βολεύετε. Όλα καλά? Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Όπως καταλάβατε, είμαι ο μάγος του ροζ. Αναγκάστηκα να γίνω μάγος, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές στη τηλεόραση. Εκεί γίνονται μόνο reality show και talent show. Πού να βρούμε δουλειά εμείς οι ηθοποιοί? Τώρα θα μου πείτε γιατί έγινα συγκεκριμένα ο μάγος του ροζ. Γιατί όπως ακούσατε πριν στο τραγούδι, όλα γύρω είναι ροζ. Ροζ σκάνδαλα, ροζ DVD. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά όλοι δώσαν 20 ευρώ να δουν την άλλη που έχει κάνει λεύκανση. Α, το έχουμε δει το DVD της Μαριάννας, ε. Έτσι το τσεκάρω κάθε βράδυ. Λέω τη λέξη λεύκανση και καταλαβαίνω πόσοι το έχουν δει. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το είδα. Το πήρα από μαύρο 3 ευρώ. Αλλά δεν είχε ήχο. Βέβαια, όταν το είδα, είπα καλύτερα μην είχε εικόνα. Ειδικά εκεί που τη γυρίζει από πάνω. Πλάτσε. Λες και βλέπα το σπίλο του Δουρού που μας πηγαίναν παλιά εκδρομή με το σχολείο, φοβερό. Αλλά ένας ακόμα λόγος που έγινα μάγος του ροζ είναι επειδή το ροζ είναι πολύ στη μόδα φέτος. Το είπαν όλοι οι ειδικοί, και ο Ασλάνης και ο Κοστέτσος και ο Γαβαλάς και ο Σιανίδης. Είχαν μαζευτεί προχτές και οι 4 άντρες στο καφενείο και παίζανε ξερί. Τώρα παίζανε ξερί, παίζανε με την ξερί του διπλανού. Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Ήταν όμως κάθετοι και οι 4, είπαν το ρόλο θα φορεθεί πολύ φέτος. Ορκίστηκαν στο λόγο της αντρικής του τιμής, οπότε δεν μπορούσα να το παραβλέψω. Έτσι λοιπόν έγινα ο μάγος του ροζ. Αν και εδώ που τα λέμε, δηλαδή και εδώ να τα λέγαμε, δεν θα άλλαζε τίποτα. Απλά εμένα με βολεύει εδώ που είναι στη μέση και απευθύνομαι σε όλους. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι μάγος και πανεύκολο, ε. Λένε ότι ο μεγαλύτερος μάγος στον κόσμο ήταν ο Χουντίνι, τον έχετε ακουστά. Ο οποίος λέει έκανε ένα κόλπο καταπληκτικό. Σήκωνε ένα παιδάκι πάνω στη σκηνή, το κοίταζε στα μάτια επίμονα και το παιδάκι άρχιζε σιγά σιγά να σηκώνεται από το έδαφος, χωρίς σκηνιά, χωρίς αλυσίδες, τίποτα, και να πετάει μέσα στην αίθουσα. Πέταγε από εδώ, πέταγε από εκεί, έκανε τούμπες στον αέρα, ξαναπέταγε από εδώ, ξαναπέταγε από εκεί. Σιγά το δύσκολο. Απλά είχε βρει ένα παιδί που ήξερε να πετάει πολύ καλά. Και εγώ, άμα έβρισκα ένα παιδί να ξέρει να πετάει καλά, θα έκανα παπάδες. Εδώ 2 μήνες τώρα ψάχνω να βρω μια κοπέλα να μπορεί να εξαφανίζεται και δεν μπορώ. Έχω μία, τη βάζω σε ένα κουτί, ρίγω ένα σεντόνι από πάνω, κάνω χάου, τραβάω το σεντόνι και είναι πάλι μέσα ηλίθια. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί με τίποτα. Οπότε αναγκαστικά κάνω κόλπα μόνο με το καπέλο, βγάζω από το καπέλο διάφορα. Αν και πιστεύω όλοι εκεί θα καταλήξουμε, θα το παίζουμε μάγοι, θα προσπαθούμε να βγάλουμε από το καπέλο κανένα κουνέλι, να το μαγειρέψουμε, να το φάμε. Σ' άρεσε αυτό, ε. Θα πω κι άλλα. Ωραίο γέλιο εδώ. Και σβήνει μόνο του μετά. Καλησπέρα. Να χειροκρότημα, ρε παιδιά. Δυο κούκλες. Έχουμε ωραίο κόσμο. Έρχονται ωραίες γυναίκες και μας βλέπουν. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, ήρθε και ο νεαρός σήμερα. Κατά λάθος, υποψιάζομαι. Είδε κόσμο. Μπήκε και αυτός μέσα και μου, κάτσε και μπροστά. Δεν πάει να κάτσει εκεί πάνω στη γωνία, έχει μια θέση καινή, τη βλέπω. Δεν χωράς, θα μου πεις. Ας τριμωχτούν λίγο οι άλλοι, να μην σε βλέπω, δεν μπορώ δηλαδή. Γελάνε με μένα και κοιτάω εγώ εσένα και μου με το σούρκ. Βγάλε την περούκα, θα σκάσεις εδώ μέσα. Κάνει ζέστη, άκου που σου λέω, δεν στο λέω για κακό. Γελάει και ο πιτσιρικάς δίπλα. Δικό σου είναι? Νομίζει. Καμία σχέση το παιδί, ξανθό, πανέμορφο, κουκλί, φοβερό δηλαδή. Α, είδες ποιος σε χάιδεψε πίσω.
Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα γιατί είναι εδώ ένας αγαπημένος μου φίλος και πολύ καλός τραγουδιστής, ο Χρήστος Χολίδης! Ο οποίος κάθε καλοκαίρι, θα το πω, μας τιμάει με την παρουσία του 7-8 φορές. Δεν καταλαβαίνει το έργο και ξανάρχεται. Του αρέσει τόσο πολύ και θέλει να το ξαναδεί. Εγώ νομίζω το πρώτο. Το δεύτερο. Ευχαριστώ, Χριστάρα, και πάλι που είσαι κοντά μας. Εντάξει, χωλευτήκαν τα κορίτσια πίσω. Καθυστερώ λίγο να κάτσουν τα κορίτσια. Έλεγα λοιπόν ότι όλοι θα βγάζουμε διάφορα πράγματα από το καπέλο. Εγώ μέχρι τώρα έχω μάθει να βγάζω από το καπέλο κουνέλι. Απλά πρέπει μέχρι την άλλη Κυριακή να μάθω να βγάζω και κρεμμύδια. Γιατί έχω τραπέζι στην πεθερά μου και τρελαίνεται για στιφάδο. Πάντως, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και φταίμε εμείς γι' αυτό. Γιατί πάμε κάθε φορά και ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Λες και μας έχουν κάνει μάγια. Λες και μας έχουν υπνοτίσει. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο τη σήμερα ημέρα να υπνοτίσεις κάποιον. Και θα σας το αποδείξω τώρα αμέσως. Θα κάνω έναν υπνοτισμό εδώ μπροστά σας. Θέλετε? Πριν ξεκινήσω όμως να υπνοτίζω, θα ήθελα να καλέσω τον βοηθό μου, τον Ζαν. Του οποίου η βοήθεια θα είναι πολύ σημαντική. Καλώς ήλθες, Ζαν. Ο Ζαν από το Παρίσι της Χίου. Και θα ήθελα τώρα έναν εθελοντή από το κοινό να έρθει να τον υπνοτίσω για να βλέπω χέρια, χέρια να βλέπω προσφορά. Θα επιλέξω εγώ. Εκεί δύο χέρια βλέπω. Ο κύριος, καλή φάτσα, περίμενε λίγο. Από εδώ να δω. Ο κύριος πίσω κοιμάται ήδη. Δεν ξεκίνησα καν να υπνοτίσω και έχει γλαρώσει, το βλέπω. Όπα, όπα, όπα. Ένα δυνατό χειροκρότημα! Κάλεστε. Τώρα έτρωγες και σε διακόψαμε καλά κατάπιε πρώτα. Θες να περιμένουμε να τα φας, μην κρυώσουν γιατί δεν τρώγονται μετά. Αφήνεις, παρακαλώ, τα popcorn εκεί. Όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί. Τον βλέπω τον άλλον, τα φέρμα έτσι. Σου λέει, αντα φυσικά το θα ρουμίξω. Άστα από εδώ. Τον άλλον τον βλέπω σφίχτη, δεν τρώει τόσο πολύ. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις το όνομά σου δυνατά. Αλέξανδρος. Άκουσα καλά. Πώς? Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Έτσι μιλάς, όχι κάτσε κανένα ποπκόρν στο δόντι και προσπαθείς να το βγάλεις. Αλέξανδρος. Έτσι μιλάς. Αλέξανδρος, από την προφορά σου καταλαβαίνω ότι πρέπει να είσαι βέρος Αθηναίος. Νίκαια, Εγάλαιο, Κοκκινιά. Κορόιδευε κιόλα, δεν κορόιδευε. Αλέξανδρος, από πού είσαι? Από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία. Πού, από τη Μόσχα? Από τη Μόσχα. Μέσα από τη Μόσχα. Μέσα από τη Μόσχα. Ποιανού είσαι εσύ, ρε? Ρωτάω γιατί έχω πάει στη Μόσχα. Λέω, προσκύνω τον πατέρα του. Και δεν μου λες, στη Ρωσία το μαλλί το βάφεται όλοι ξενθό. Α, μόνο οι πισωγλέντιδες. Το καταλάβαμε το υπονοούμενο, το είπε με τρόπο. Όχι και όλοι. Το λέω γιατί και εγώ βάφω το μαλλί μου. Αραιή. Είναι το μόνο που πιάνει. Έχω δοκιμάσει ξανθό, καστανό, δεν έχει πετύχει. Λοιπόν, Αλέξανδρος, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Σε έχουν υπνοτίσει άλλη φορά στο παρελθόν ή σήμερα θα είναι η πρώτη φορά? Συγγνώμη που μιλάω ρώσικα. Το κάνω για να με καταλαβαίνει. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε να το εξηγήσω. Ή επαναλαμβάνω. Σε έχουν υπνοτίσει άλλη φορά στο παρελθόν ή σήμερα θα είναι η πρώτη φορά? Σήμερα, πρώτη. Αμέσως με κατάλαβε. Άμα το έχεις το ρώσικο. Λοιπόν, θα σε υπνοτίσω με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Θέλω να κοιτάζεις αυτό το μενταγιόν όπως κινείται δεξιά-αριστερά. Εντάξει, πάμε. Πώς είναι στα ρώσικα το μενταγιόν? Μενταλιόν. Πώς? Μενταλιόν. Μενταλιόν. Καλά, γιατί το λέτε μενταλιόν όπως το λέμε όλοι? Είναι που είναι δύσκολα τα ρώσικα, τα κάνετε πιο δύσκολα. Δηλαδή σε κάθε λέξη βάζετε ενδιάμεσα τη συλλαβή λι. Δηλαδή πώς λέτε τη λιλιπούπολη? Λιλιλιλιλιλιπούπολη, λιλιλιλιλιλιλι. Αυτό έχει τόσα λι από μόνη της η λέξη. Θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, εδώ ο Αλέξανδρος κοιτάς το μενταλιόν όπως κινείται δεξιά.
αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Πώς είναι στα ρώσικα δεξιά, αριστερά? Να πράβα, να λέβα. Α, ωραία, πάμε. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Θέλω να τα ακούσει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ας τραμπουλήξουν καμιά γλώσσα. Εδώ εσύ, μη χαλαρώνεις. Πώς είναι στα ρώσικα, μη χαλαρώνεις? Μη ρασλαμπλέσαι. Καλά, μη χαλαρώνεις. Δεν μπορώ, δεν βοηθάει η γλώσσα. Λοιπόν, εδώ το μενταλιγιόν. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Να πράβα, να λέβα. Τι είναι, πού είναι ο Αλέξανδρος? Α, εδώ είσαι. Συγγνώμη, αλλά είμαι άυπνος και με πήρε ο ύπνος. Άσε, θα δοκιμάσω με άλλο τρόπο. Θα διώξω κάθε κακιά σκέψη από το μυαλό σου, εντάξει. Απλά θέλω να με κοιτάς στα μάτια. Πώς είναι στα ρώσικα, θέλω να με κοιτάς στα μάτια? Χατσιού, στο που τις μαδρίλ μαϊ γλαζά. Πώς? Χατσιού, στο που τις μαδρίλ μαϊ γλαζά. Κλάιμαν πουτς. Κάτσε, γιατί τώρα πρέπει να με έβρισε. Δεν μ' άρεσε αυτές οι χειρονομίες που έκανε και τέτοια, δεν μ' αρέσανε εμένα. Γι' αυτό το την είπα. Λοιπόν, εδώ πάμε. Α, σφράγισμα δικό μου είναι αυτό. Το έκανα το απόγευμα, δεν έχει κολλήσει καλά. Δεν λες πάλι καλά που δεν έφυγε καμιά γέφυρα να περνάει κανένα αυτοκίνητο από πάνω να σε χτυπήσει. Λοιπόν, Ζαν, έλα γιατί είναι έτοιμος να κοιμηθεί. Έχει το νου σου έτσι και πέσει πίσω, τον πιάνει στην αγκαλιά σου, εντάξει. Εδώ, Αλέξανδρος, εμένα κοιτά. Εντάξει. Δεν θέλω να γελάς. Δεν θέλω να γελάς. Θέλω να είσαι σοβαρό. Πώς είναι στα ρώσικα, δεν θέλω να γελάς? Μιέζε. Καλά, γέλα ρε κουτούλη, δεν πειράζει. Πάμε πάλι, εδώ σοβαρός. Δεν κοιμήθηκε ο βοηθός. Κάτσε λίγο ρε Αλέξανδρο. Ρε Ζαν, Ζαν, Ζαν. Είσαι σοβαρός ρε, κοιμήθηκε εσύ? Καλά που έπεσε μπροστά ο άνθρωπος. Έτσι και έπεφτε πίσω να χτύπαγε. Κοιμήθηκες λίγο, εντάξει, ξύπνησες τώρα? Θες να παραγγείλω πρωινό? Όχι, ωραία. Αλέξανδρος, κατάλαβες, είναι απλή διαδικασία. Έλα τώρα κάτσε το κουτάκι. Μην χτυπάς, δεν είναι κανείς μέσα, λείπουν διακοπές. Βάλε το κεφαλάκι σου εδώ και τα πόδια στην άλλη καρέκλα. Δεν πιστεύω να ξεβάφεις. Ζαν, φέρε μου το σεντόνι, σε παρακαλώ. Ζαν, ο γρήγορος. 2 ώρες να ξετυλίξει ένα σεντόνι. Μπες μέσα, ρε. Του βάλετε και τα ποπκόρν τώρα αυτός. Να του έχει πάει, σε είδε και τρόμαξε. Αυτό είναι το πράγμα που εξέχει την μύτη σου. Αυτό είναι σαν κατάρτι με πανίδι. Δεν κάνει αυτός για μαγικό με τη μύτη αυτή, Ζαν. Θέλει άλλον με γαλλική. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το μαγικό. Θέλω απόλυτη ηρεμία, απόλυτη ησυχία από όλους. Πάμε. Ζαν, ετοιμάσου να τραβήξεις το κουτί. Με το 1, με το 2, με το 3. Όπα, Ζαν, Ζαν. Εντάξει, Ζαν, βάλε πάλι το κουτί. Έλα, ρε, τρόμα. Ρε, Ζαν, βγάλε το σεντόνι, ρε.
σαν το χάρα από πάνω του. Σου λέει έφυγα, πήγα στον άλλο κόσμο. Αλέξανδρος! Καλητήρια. Κατάλαβες τι έγινε. Σε υπνώτισα και αμέσως εξαφανίστηκε όλο το βάρος σου και τα 18,5 κιλά. Δεν πρέπει να είσαι παραπάνω. Και οριζοντιώθηκε στις δύο καρέκλες. Χωρίς βοήθεια από κάτω, χωρίς υποστήριγμα, τίποτα. Φοβερό. Όπως καταλάβατε, η επιλογή του Αλέξανδρος ήταν εντελώς τυχαία. Γιατί δεν κατάλαβα. Εντάξει, έτυχε να φοράει μικρόφωνο. Πάντα πριν φύγει από το σπίτι, βάζει και ένα μικρόφωνο. Σου λέει, μπορεί να χρειαστεί να με ακούσουν 2.000 άτομα να μην ακούγομαι. Όχι, πες την αλήθεια, δεν κοιτάω εγώ. Είσαι βαλτός, πες. Όχι. Α, το λέει και μόνος του. Αλέξανδρος, την αγάπη σας, να πας το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Πώς με είδατε, καλός? Δεν ρώτησα εσένα, άσχετε, όχι. Πώς με είδατε, καλός? Κάνω κι άλλα πιο δύσκολα. Απλά δεν μου πετυχαίνει. Δηλαδή, εξαφανίζω ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να τους ξαναεμφανίσω. 18 έχω χάσει έτσι. Πετάω στιλέτα σε κοπέλες δεμένες έτσι, αλλά όλο κάτι γίνεται και τις πετυχαίνω. Άλλοι στο μάτι, άλλοι στο πόδι, έτσι φεύγουν, σηκωτές. Σήμερα θα επιχειρήσω εδώ μπροστά σας να τεμαχίσω μία γυναίκα. Όχι, μεγάλε, έχουμε δικές μας γυναίκες. Το λέω γιατί μόλις είπα να τεμαχίσω μία γυναίκα μου κάνει. Γιατί μια χαρά είναι κοπέλα, κούκλα. Μπορεί να μην έχει γούστο, αλλά είναι. Ναι, τώρα. Καλά, δεν τεμαχίζω καμία γυναίκα για να μην ζηλέψει ο κύριος. Απλά όπως καταλάβατε, στη μαγεία έχω κάποιο κρυφό ταλέντο. Αν και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο κρυφό ταλέντο, και θα το αποδείξω και αυτό αμέσως τώρα. Και θα ήθελα κάποιους εθελοντές, για να τώρα πάλι χέρια. Έλα, εσύ που σήκωσες πρώτος. Γρήγορα, σφαίρα! Ένα χειροκρότημα δυνατό! Να δείτε τι ταλέντα υπάρχουν. Καλώς το να. Ευχαριστώ. Το ονοματάκι σου δυνατά. Άκη. Γεια σου, ρε Άκη. Πώς σε βαφτίσανε? Ναι, Δεν ήσουν εκεί, δεν θυμάσαι τι. Δεν σε είχαν καλέσει. Μιχάλη και Λευτέρη. Α, και σε βγάλανε Άγια Συντομία. Καλά κάνει, εντάξει. Σε ένα μεγάλο πώς σε βαφτίσανε? Όχι τι όνομα, λέω πώς σε βαφτίσανε, πώς χώρισε την Κολυμπήθρα. Γιατί σε βλέπω λίγο. Θα έχεις Σπύρο, Σπύρο, Δυο φορές σε βαφτίσανε. Πώς λέμε καρέτα, καρέτα. Είναι σπάνιο είδος, τον είδα εγώ. Τι δε χώραγες μέσα και βαφτίζεται ο Δελωστέου Σπύρος. Σπύρος! Είχε Σπύρος. Άκη, πόσο χρόνο είσαι? 11. 11, να τα κατοστήσεις, αγόρι μου. Να σου πω, καμιά γκόμενα έχεις? Ναι. Ο μπαμπάς σου? Ναι. Ο κύριος είναι ο μπαμπάς σου? Ναι. Και έχει γκόμενα αυτός ο άνθρωπος? Ναι. Μεγάλε, τι να πω δηλαδή. Τότε έχεις ελπίδα κι εσύ, μεγάλε, δηλαδή. Να βρεις και γκόμενα. Γελάει και ο γιος. Εγώ δεν ρώτησα αν έχει γκόμενα. Αν το ξέρει ότι εσύ είσαι γκόμενα, αυτό είναι ωραίο. Ναι. Α, το ξέρει, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχεις ανέβει άλλη φορά στη σκηνή θεάτρου ή σήμερα είναι η πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Έχεις τρακ? Ναι. Γιατί είδες, μια παρέα. Είμαστε πολύ μεγάλοι. Αλλά θα περάσουμε, ρε. Θα διασκεδάσουμε. Είναι μια εμπειρία. Να σου πω, είσαι καλό μαθητή. Ναι. Τι τάξη θα πας τώρα? Έκτη. Μπράβο, εγώ. Τι θα γίνεις, θα μεγαλώσεις? Γιατρός. Σίγουρα? Ναι. Μπράβο. Να αφήσουμε δηλαδή τις ελπίδες μας επάνω σου. Θα είσαι καλός γιατρός, ναι, ή θα είσαι έτσι? Όχι. Για να γελάς, θα είσαι έτσι κι εσύ. Άκη, σε ένα χειροκρότημα δυνατό. Άκη, πας λίγο πιο πίσω, σου βάζουμε μικροφωνάκι και περιμένεις να φέρω κι άλλους εθελοντές λίγο πιο πίσω. Να βλέπουν όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω κι άλλον εθελοντή για να δω, χέρια. Πού? Έλα, εδώ. Σφαίρα, ναι. Ένα χειροκρότημα δυνατό! Καλά, να δούμε τι ταλέντα έχουμε σήμερα. Μεγάλε. Κάτσε, έλα εδώ να χαιρετηθούμε. Καλησπέρα. Καλά? Καλά. Να σου πω, μεταξύ μας τώρα, πρέπει να έχεις βάλει το κεφάλι ανάποδα. Πάνω δεν βλέπω τίποτα, από κάτω βλέπω μαλλιά. Έφυγε βιαστικά και πήρε το κεφάλι, το έβαλες έτσι και λες, θα τα αλλάξεις το θέατρο. Πώς σε λένε? Αντρέα. Γεια σου, ρε Αντρέα. Όλα καλά? Όλα. Τι δουλειά κάνεις? Ιδιωτικός υπάλληλος. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, όλα καλά δηλαδή πάνε έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις ανέβει άλλη φορά στη σκηνή θεάτρου ή πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Έχεις τρακ? Μπα. Μια χαρά λίγο. Αυτό ήταν αστείο. Μπα. Μια χαρά λίγο.
Λίγο. Εντάξει, έτσι πρέπει να σου πω κάτι. Άστα, τι αν τα λέω εγώ, μην μπερδευτούμε εδώ πέρα. Εντάξει. Γεια σου, ρε Αντρέα. Μεγάλα χειροκρότημα στον Αντρέα. Βάζει μικροφωνάκι και περιμένει. Λοιπόν, θέλω ένα ακόμα. Θέλω μια κούκλα. Μια κούκλα να έρθει. Μια. Για να βλέπω. Θέλω διάφορες ηλικίες να πάρω. Την έχουμε, ε. Θα δω αν είναι καλή και θα. Καλή είναι, καλή. Ένα χειροκρότημα δυνατό, ρε παιδιά. Ζωρίστηκε λίγο, αλλά ναι, βγήκε. Καλά έκανε, νομίζω. Ε, δεν ακούω, δεν ακούω! Καλησπέρα. Θα μιλάς πολύ δυνατά στο μικρόφωνο. Πολύ δυνατά, δυνατά. Απλά να σε ακούμε. Εντάξει, το ονοματάκι σου. Διονυσία. Τι δουλειά κάνεις, Διονυσία? Δυνατά θα είναι. Άνεργη. Αυτό δεν στο έσω να στηρίζεσαι, δηλαδή. να σου πω. Εντάξει, είστε από εκεί. Ωραία. Έλα και λίγο από εδώ να δούμε. Για να σε δουν και στο πρόσωπο οι κύριοι, γιατί τους βλέπω κάνουν έτσι. Κούκλα, ε. Κούκλα, η Διονυσία. Ήξερα τι ανέβασα. Άνεργη προς το παρόν ή αρκετά χρόνια. Εσύ και είσαι άνεργη. Θα μιλάς δυνατά. Βλέπω το μικροφωνάκι, το έχεις πάρει ωραία, το κρατάς μια χαρά. ναι, τέτοιο μέγεθος δεν θα ξαναβρεις σε μικρόφωνο. Υπάρχουν κάτι μικρούλια, αυτά εννοώ. Τώρα το πιάνεις, το ευχαριστιέσαι, αλλά θα το βάζεις κοντά στο στοματάκι και θα μιλάς δυνατά. Ωραία. Έχεις ανέβει άλλη φορά σκηνή θεάτρου? Όχι. Πιστεύεις ότι έχεις ταλέντο? Για να λέει παρέα σου να σηκωθεί, κάτι θα ξέρει. Θα δοκιμάσουμε σήμερα αν έχεις ταλέντο και θα σε προσλάβω εγώ να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Επειδή η Έλληνα του χρόνου δεν θα δουλέψει και... Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένεις, βάζεις μικροφωνάκι και θέλω έναν τελευταίο εθελοντή για να δω. Άντρα, άντρα θέλω. Άντρα, άντρα. Από εδώ έχουμε πάρει άντρα λέμε. Έλα, έλα, εσύ με τα γυαλιά. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Χαμός, χαμός θα γίνει. Ξαδερφό σου, κοίτα που πέσαμε στο σόι. Για να δούμε. Γίνα έτσι από εδώ. Δεν θα σου κάνω κουμάντο σένα για να στρίψεις. Σαν τα λίκα στρίψεις. Πώς σε λένε? Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργο. Όλα καλά. Πόσο χρόνο είσαι? 14. Μπράβο αγόρι μου. Είσαι ψηλός για 14. Έχεις ανέβει σε σκηνή θεάτρο άλλη φορά? Όχι, όπως γνωρίζω. Αντρέα, κάνετε παρέα εσύ δύο. Είστε και οι δύο χιουμορίστες εδώ, είστε ένα ραντεβού, να λέει αστείο ένας τον άλλον, θα περάσετε τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο, βάζει μικροφωνάκι και περιμένεις, εντάξει. Να σας πω τι θα κάνετε. Θα ξεκινήσω με το φίλο μου, έλα εσύ κοντά. Πώς είπαμε πάλι? Άκη. Άκης, ναι, είσαι τα δύο ονόματα και μπέρδεψες. Λοιπόν, Άκη, θα είσαι ο βοηθός μου. Θα πάρεις την κλακέτα αυτή. Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, θα κάνουμε εδώ ένα γύρισμα μια σκηνή από ένα ψιλορόζ DVD. Ψιλορόζ είναι, Διονυσία, μην. Εσύ θα είσαι ο βοηθός. Κάντε λίγο πίσω να βλέπει ο κόσμος. Όχι, όχι, εσύ έλα μπροστά να βλέπει ο κόσμος. Οι άλλοι δύο, οι μαντράχαλοι. Άκη, τι θέλω. Πριν ξεκινήσει το γύρισμα, θέλω εσύ να ξεκινάς από εδώ, από αυτόν τον προβολέα, να πηγαίνεις γρήγορα στο κέντρο, να λες δυνατά 5-4-3-2-1 action, που σημαίνει δράση στα αγγλικά, να χτυπάς την κλακέτα και θα ξαναφεύγεις. Εντάξει. Για πάμε να σε δω. Εντάξει, Διονυσία, σε είδανε. Λίγο πίσω, έτσι να βλέπουν όλοι. Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, άξιο. Όπα, όπα. Εσύ δηλαδή θα γίνεις γιατρός, έτσι. Ναι. Ω, μη σου τύχει πελάτης για εγχείρηση. Μιλάμε... Πες μου, είμαι γκαγκά, δεν καταλαβαίνω. Έχω το μυαλό μου στην κόμενα του μπαμπά, δηλαδή... Να ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Με κοιτάς, μου λες ναι, 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 λέω το κατάλαβε. Ξεκινάς από εκεί, έρχεσαι γρήγορα μέχρι εδώ. Όταν φτάσεις εδώ, αρχίσεις να μιλάς και δεν λες 1, 2, 3, 4, 5. Το λες ανάποδα. Σε πειράζει? Δηλαδή 5, 4, 3, 2, 1, action. Μπορείς να μετρήσεις ανάποδα. Σίγουρα. Θες να έρχεσαι με όπιστε και να λες 1, 2, 3, 4, 5. Να μας φαίνεται εμάς ότι μετράς ανάποδα. Ό,τι θες εσύ. Εντάξει, Άκη μου, ό,τι θες. Το πιάνω με το καλό γιατί μπορεί να πάω στα χέρια του μετά από χρόνια που θα έχω μια ηλικία. Με ξεπαστρέψει. Γιατί δεν αλλάζεις επάγγελμα, να γίνεις κάτι άλλο. Τι να γίνεις δικηγόρος. Ισόβια θα φάει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε Άκη. Κάτσε να πάω να σε απολαύσω. Πάμε! 5, 4, 3, 2, 1, άξιο. Πάρα πολύ καλός. Το κατάλαβες αυτό. Απλά θέλω να μου πηγαίνεις μέχρι το κέντρο, εκεί που είναι το στρογγυλό, εντάξει. Και επειδή είσαι πάρα πολύ έξυπνο παιδί,
Θέλω να βάλουμε ένα ακόμα στοιχείο στο ρόλο το δικό σου, το βοηθό, εντάξει, να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο για να έχει ενδιαφέρον. Θέλω να μου το κάνεις και λίγο κουτσό. Έχεις ζει στον δρόμο κουτσούς, έτσι. Θα πας κουτσένοντας μέχρι το κέντρο, θα πεις αυτά που να πεις και θα ξαναγυρίσεις τη θέση σου, εντάξει. Περίμενα πάνω το δω αυτό, δεν το χάνουμε τίποτα. Πάμε, Άκη! Όπα, 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 στόπ. Σε ποια περιοχή μένεις? Στην Αριά. Εδώ. Πώς δεν σε είδαμε όταν νοικιάσαμε το θέατρο? Εγώ έψαξα όλο το χώρο, δεν σε βρήκα μέσα. Πού μένεις, το σπίτι σου που είναι? Αργυρούπολη. Α, στην Αργυρούπολη. Στην Αργυρούπολη, δηλαδή, οι κουτσοί πάνε έτσι. Αυτοί πάνε πιο γρήγορα, τους κάνουν νικούς, δηλαδή. Κουτσό, όταν λέω κουτσό, εννοώ αυτό, ρε, να πηγαίνει να κουτσένει λίγο. Κατάλαβες, να το σέρνεις το πόδι. Το κατάλαβες. Του κουτσού το πόδι είναι λίγο πιο κοντό από το άλλο. Γι' αυτό δυσκολεύεται. Για να σε δω. Πάμε. Πάμε, πάμε, ναι. Όπα, 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 όπα. Αυτό είναι να έχεις πατήσει κατά και ψάχνεις ένα χαλάκι να τα καθαρίσεις, δηλαδή. Έλα πάλι. Δυσκολεύεται να περπατήσει, ρε. Πάει πάνω κάτω. Δεν πάει έτσι. Εντάξει. Πάμε πάλι. Πρόκειται να μην πατήσει τα σκατά πάλι. Από πάνω, πήδατε. Πάμε. Αυτό είναι σαν συγκαμμένος, ρε. Και πας... Λες και ξεκόβει το σόβρακο και σε δυσκολεύει. Πάνω κάτω σου λέω. Καταλαβες. Άρε, μεγάλη τσακάλη. Καμάριο μπαμπάς, το τραβάει και βίντεο. Πω, πω. Πάμε. Αυτό είναι. Μπράβο, ρε, μεγάλη, το βρήκες. 5, 4, 3, 2, 1, action. Μια απορία. Καλά τα πήγες μέχρι ένα σημείο. Στην Αργυρούπολη κουτσί πάνε, ας πούμε, στο περίπτωρο, παιδί μου. Παίρνουν αυτά που θέλουν και φεύγουν με όπισθεν κανονικά. Λέει με όπισθεν, περπατάς κανονικά, μπροστά έχεις τη δυσκολία. Έλα με όπισθεν, άμα είναι. Πας κουτσένοντας, λες αυτά που να μπεις και ξαναφεύγεις κουτσένοντας, ρε, και θέλει μυαλό. Πάμε! Αυτό είναι, ρε, μεγάλη, αυτό με έχει τρελάνει. 5, 4, 3, 2, 1... Άρε, μεγάλε! Δεν παίζεται, μιλάμε! Τσακάλι, τέλειος! Λοιπόν, τώρα όντως, επειδή είσαι πάρα πολύ καλός και αρέσει το κοινό, το βλέπεις αυτό, ε? Το έχεις καταλάβει από το χειροκρότημα. Θέλω να βάλουμε ένα ακόμα στοιχείο τελευταίο. Θέλω το βοηθό να μου τον κάνεις και λίγο... Μίχας! Κώστας! Μίχας! Το θυμάσαι που τον έκανα εγώ? Άρα, μεγάλη, τα έχεις δει όλα. Λοιπόν, πας μέχρι εκεί κουτσένοντας. Λες αυτά που να πεις τραβλίζοντας και ξαναγυρίζεις κουτσένοντας και τραβλίζοντας. Το λες το 5-4, αλλά τραβλίζοντας. Κατάλαβες? Να το δω. Έλα, περιμένει η Διονυσία να ερμηνεύσει. Πάμε! 4, 3, 2, 1. Όπα, ρε, όχι σαν να κρυώνεις, ρε. Λες και στη Σιβηρία, ας πούμε, και μπα... Δεν είπα εγώ αυτό. Δυσκολεύεται. Εις το λες σαν να τρέμει. Κατάλαβες? Πάμε, από εδώ. Δυσκολεύεσαι να τα πεις. Πάμε. 4, 5, από το 5 ξεκινά, δεν πειράζει. Πάμε. 5. Ναι, ναι, αυτό δεν το κλείνουμε συνέχεια. Δεν είναι Pac-Man. Έχεις φάει όλες τις τελίτσες. Στο τέλος το κλείνει μια και καλή. Εντάξει, πάμε. 5, 4. Αυτό τι είναι, καινούριο τραύμα? 5, 4, βάζεις και το μπροστά. Ξεκινάει. 5, 4. Εντάξει. Οκ, πάμε. 5, 4. Ναι, μη σφίγγεις και κλάσεις, σε βλέπω είσαι έτοιμος, δηλαδή να σου φύγει. Τρία. Έλα. Δύο. Ένα. Ωραία, φύγε, φύγε. Κουτσένοντας, ρε, κουτσένοντας, ρε, δεν το κατάλαβες, κουτσένοντας. Λοιπόν, καλά μέχρι εδώ. Ένα χειροκρότημα να δω στον Άκη. Πολύ καλός είσαι. Μεγάλε.
Περιμένεις τώρα εδώ, θα σε χρειαστώ άλλη μία φορά να εξηγήσω τώρα τι θα κάνουμε, εντάξει, και πριν ξεκινήσει το γύρισμα θα μας το κάνεις άλλη μία φορά αυτό. Το θυμάσαι, εντάξει, και θα θες πάλι στη θέση σου πίσω να βλέπουν όλοι. Okay. Λοιπόν, ακούστε, Διονυσία, ποιο είναι τώρα το story. Εσύ είσαι μία παντρεμένη γυναίκα, εντάξει, με τον Αντρέα. Εντάξει, με προξενιό έγινε ο γάμος. Λογικό είναι. Όσο λοιπόν ο Αντρέας λείπει στη δουλειά, εσύ έχεις φέρει στο σπίτι τον Γιώργο, τον εραστή. Κοίτα φάτσα εραστή. Δεν παίζεται. Και έχετε αρχίσει τα ερωτικά παιχνιδάκια. Στο διάστημα αυτό, ο Αντρέας έρχεται από τη δουλειά, έχει πάρει και λουλούδια για σένα, ερωτευμένος ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, καψούρης είσαι. Καλά, από Πακιστανό είναι στα φανάρια, δηλαδή 5 ευρώ δεν είναι. Έρχεσαι στο σπίτι, χτυπάς την πόρτα 3 φορές. Δεν παίρνεις απάντηση, λες κάτι συμβαίνει εδώ. Μπαίνεις μέσα και τους πιάνεις τα πράσα. Όχι από δίπλα, την πόρτα θα μπεις. Εγώ πήγα από δίπλα για να εξηγήσω τι θα κάνεις. Δηλαδή εκεί που μένεις από δίπλα μπαίνετε, έχετε πόρτα. Τότε γιατί βάλατε την πόρτα. Λοιπόν, τους πιάνεις τα πράσα, τρελαίνεσαι, πετάς τα λουλούδια κάτω, λες τα δικά σου διάφορα εκεί πέρα και τραβάς ένα περίστροφο που βρέθηκε τυχαία στην τσέπη σου, πυροβολείς τον Γιώργο, Γιώργο με το που τρώσει σφαίρα, μία δεν ξέρω πώς θα σου ρίξει, ρίχτου. Ζαλίζεσαι, παραπέσεις. Φαντάσου τώρα πώς είναι να έχεις φάει σφαίρα. Έρχεσαι, πέφτεις εδώ στο κέντρο, να σε δουν όλοι. Αφού Διονυσία το έχει χειροκροτήσει ο κόσμος, έρχεσαι από πάνω του, καταλαβαίνοντας τι έχει συμβεί, και κλαις, τι πιέσαι, θρηνείς, και μόλις καταλάβεις ότι είναι νεκρός, βγάζεις ένα μπουκαλάκι χάπια, τα πίνεις και αυτοκτονείς και τελειώνει η ιστορία. Κλασική ιστορία αγάπης, το καταλάβαμε. Μπράβο. Λοιπόν, ελάτε πιο μπροστά να σας βλέπουμε όλοι. Μόλις φύγει ο Άκης, πει άξιον και φύγει, ξεκινάτε εσείς πιο εδώ. Ξεκινάτε τα ερωτικά παιχνιδάκια, έτσι. Ερωτόλογα και τέτοια. Ρε παιδί μου, βοήθα και εσύ. Εντάξει, το παιδάκι είναι καινούριο. Εσύ με κολώνεις, ψιλοπαλαμουτάκι, τέτοια. Εντάξει, τώρα πού θα του ξαναδοθεί η ευκαιρία να αγγίξει τέτοια γυναίκα. Να σου πω, μόνη σου είσαι εδώ, μην το αγόρι σου. Παντρεμένη είσαι. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, οπότε δουλεύει ο άντρας της, κλασική περίπτωση κερατά, έτσι. Σαν τον Αντρέα. Ό,τι σου ήρθε, Γιώργο. Εντάξει, δεν πειράζει τα αδέρφια, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, ωραία, εντάξει τώρα. Λοιπόν, σου κάνω νόημα πότε θα ξεκινήσει να έρχεσαι, έτσι. Πάμε, Άκη, από σένα, πρέπει να πάω κάτω να σας απολαύσω. Μιλάμε φοβερό, κάστη σήμερα έχω κάνει. Πάμε, Άκη. Τρία. Σου φύγανε δύο. Πάμε. Καλά. Πάμε. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, πάμε. Διονυσία μου, εσύ. Όπα, stop, stop, δεν. Γιώργο, δεν πρέπει να έχεις ξαναπάει με γυναίκα, ε. Το καταλάβουμε, δεν χρειάζεται να απολογήσει. Μικρό είσαι ακόμα. Απλά τώρα, παντρεμένη γυναίκα, ο άντρας της λείπει. Έχεις πάει σπίτι κρυφά και άσε. Διονυσία μου, εσύ. Διονυσία μου, εσύ. Αυτή είναι η Διονυσία, την είδαμε. Πες, μωρό μου, πες ερωτόλογα διάφορα. Βοήθα και εσύ, εντάξει. Άβγαλτε με το παιδάκι. Κάτσε και λίγο έτσι, εσύ μέχρι εδώ χαλαρά. Εντάξει, τα αδέρφια σου δεν πούν τίποτα στον σύζυγο. Εντάξει, έλα ρε μεγάλε, έλα ρε μεγάλε. Κάντε, Νομίζω το έχω. Άντε, ο κερατάς έχει ξεροσταλιάσει εκεί πέρα, περιμένει. Τι είναι αυτό. Πάμε, Γιώργο, από σένα. Διονυσία, μωρό μου, πάμε να κάνουμε τρελίζες στο κρεβάτι. Μεγάλε, μας έφτιαξε τώρα κυριολεκτικά, μας έχεις ανάψει. Πάμε πάλι, συνέχισε, δεν χαλαρώνουμε. Χεράκι να βλέπω, χεράκι. Τώρα που πήρες τάρος, έλα, πάμε. Να κάνουμε τρελίτσες. Ναι, δυνατά, δυνατά. Να σου κάνω ό,τι δεν σου κάνει άντρα σου. Ωρε, μεγάλε, ωρε. Πώς σου, Γιώργο, προχώρα. Αφού δεν σου τα κάνω, δεν σου τα κάνω, να σου τα κάνω εγώ. Μεγάλε. Δεν κοιτάζει από το τείχωση. Την πόρτα κοιτάζει, εκεί είναι τείχωση υποτίθεται. Πάμε. Όπα, όπα, όπα. Στοπ, στοπ, στοπ. Έλα, να μπεις, δε μεγάλε, έλα. Σε ποια περιοχή μένεις εσύ? Νίκαια. Στη Νίκαια, δηλαδή, χτυπάει την πόρτα και μπαίνετε έτσι μέσα κανονικά. Αλλά τι είστε αόρατοι άνθρωποι. Σωστά, έπρεπε να ανοίξω. Χτυπάς την πόρτα. Ανοίγεις και μπαίνεις. Θέλει μυαλό.
Έχει πόρτα, την κάναμε κούφια να φέρνει το κερατά. Εντάξει. Πολύ... Κάτσε να φυλαγόμαστε γιατί εσύ. Α, εσύ πια. Πήρε φορά. Αντέχει για ένα ακόμα. Θα προσπαθήσω. Εντάξει, είναι μεγάλη, βάλει τα δυνατά σου. Πάμε πάλι. Περίμενε. Βάσου. Αντρέα. Πάμε Γιώργο. Από σένα ξεκινάμε πάλι. Πάμε μωρό μου. Πάμε να κάνουμε τρελίτσες. Άντε πάλι. Σε θέλω τόσο πολύ. Πάμε γρήγορα. Πριν να έρθει ο άντρας μου. Ναι, ναι. Όχι. Βάλε το. Όποιος και να είναι θα παρεθεί και θα φύγει. Ναι, κλείσει την πόρτα, μπάζει. Φίλε, να σου εξηγήσω. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Άπιστη. Όπα, 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 ρε, περίμενε. Δεν έπρεπε να είσαι ελληνικός. Τι έχεις βάλει σιγαστήρα. Δεν ακούσαμε. Πάμε πάλι, ρε Γιώργο. Κάνε την κίνηση. Το πολύ γρήγορα. Ναι, ρε, παιδί μου, τα κάνεις πολύ γρήγορα. Κάνε την κίνηση μεγάλη, να σε δει ο ηχολήπτης να βάλει την πιστολιά. Κάνεις. Από την αρχή, από την αρχή. Ήσουν πολύ καλός, μ' άρεσε. Πάρε τα λουλούδια πάλι. Μπράβο, Γιώργο, καλός ήσουν. Έλα, πάμε. Μία φορά χτύπα, δεν χρειάζεται 40. Αυτό είναι. Μπες. Όποιος και να. Δεν είναι αυτό που σου λέει. Τι να μου εξηγήσεις. Τα γράμματα έφερα. Όπα, 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 στοπ, στοπ, στοπ. Εσύ δεν χειροκροτάς, ρε. Χάρηκα. Ούτε εσύ, ρε, Διονυσία. Πεθαίνει ο άλλος και χειροκροτάς εσύ, δηλαδή, με στρελή χαρά. Οι άλλοι χειροκροτάνε. Πάμε πάλι, ρε. Είμαστε ένα Γιώργο. Άστο, εντάξει. Δείχνει το άλλες δυο σφαίρες, έχει μέσα, εξάσφαιρο είναι. Και εσύ, εντάξει, τρως τη σφαίρα. Πας πέρα εδώ, σε βλέπω, πας. Ντάρι, 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 ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Κατάλαβες, πας πέρα δόθε ζαλισμένος και μετά καταλήγεις στη μέση. Πάμε, έλα ρίχτω άλλες δύο. Διονυσία, να πέσει. Μπράβο ρε Γιώργο, ταλεντάρα μεγάλη. Πέσε. Άντε ρε, ξάπλω κάτω ρε. Έλα, Διονυσία. Γιώργο μου, αγόρι μου, Διονυσία. Γιατί. Μωρό μου. Ναι. Δεν θέλω να πεις το χωρίς αυτό. Ναι, να σου πω. Είσαι και εδώ πάνω που νιέσαι και όλα στο παιδάκι, τι να κάνει τώρα. Θα πάει το βράδυ σπίτι του και... Ένα δυνατό χειροκρότημα. Ταλέντα μεγάλα σήμερα. Συγχαρητήρια, Διονυσία, πάρα πολύ καλή, χωρίς πλάκα. Γιώργο, έλα λίγο πίσω, πίσω έτσι να μας βλέπουν όλοι. Πέρασες καλά, μίλα στο μικροφωνάκι. Πολύ καλά. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία. Αυτό. Το κρατάω. Πολύ καλή. Καλή. Ο Γιώργος καλός παρτενέρ, ε. Πολύ καλό. Σε είδα όμως στη σκηνή της αυτοκτονίας, δηλαδή ένα χάπι πήρες και σε έπιασε αμέσως. Τι ήταν αυτό δηλαδή. Ήταν μεγάλος ο καημός. Μεγάλος ο καημός και ναι, σε πήρε από κάτω με την. Ναι, καλά, κοίτα τον. Κοίτα καμάρι. Να πας στο καλό. Βγάζεις μικροφωνάκι, παίρνεις ένα μπλουζάκι αναμνηστικό με διάφορα σλόγγαν μου να μας θυμάσαι. Γιώργο. Συγχαρητήρια, ήσουν πάρα πολύ καλά. Ήτανε! Και η ερωτική σκηνή, αλλά και η σκηνή της δολοφονίας ήταν φοβερή. Συγχαρητήρια. Έχετε κληρονομικό χάρισμα, μου φαίνεται. Από κάποιον έχετε πάρει εσείς, για να είστε ξαδέρφια. Βγάζεις το μικροφωνάκι, παίρνεις μπλουζάκι. Αντρέα! Μάρκο. Μην βγάλεις όνομα, Αντρέα. Έχει κλασική φάτσα και ρατά, την έχει. Να σου πω, θέλω να μου πεις την αλήθεια τώρα. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνεις σε σκηνή θεάτρου. Ναι, η πρώτη φορά. Και τελευταία, στο λέω εγώ. Μην το ξαναεπιχειρήσεις, ας το καλύτερα. Είσαι ένα καλός όμως. Αντρέας, ένα χειροκρότημα δυνατό. Και άφησα για το τέλος τον έναν
Το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Άκη. Συγχαρητήρια, αγόρι μου, πάρα πολύ καλό ήσουνα. Πέρασες ωραία. Ναι. Ήσουνα συγκλονιστικός. Έκανες το πιο δύσκολο εσύ, αλλά τα κατάφερες, νομίζω. Ε, ναι. Τα έβγαλες εις πέρας. Λοιπόν, να πας στο καλό μου, δίνεις την κλακέτα, βγάζεις το μικροφωνάκι, παίρνεις μπλουζάκι. Ο Άκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα απόλυτη ηρεμία, απόλυτη ησυχία από όλους. Γιατί θα πραγματοποιήσω ένα μαγικό νούμερο το οποίο δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι δύσκολο νούμερο, αλλά θα το τολμήσω σήμερα γιατί πραγματικά το αξίζεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε ο κύριος Σεφερλής. Εγώ είμαι ο ίδιος. Αστυνομία. Ναι, το κατάλαβα. Μέχρι εκεί μου κόβει. Εσείς είστε που κάνετε τον κόσμο να γελάει. Προσπαθώ. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Τα καταφέρνω. Εγώ είμαι. Καλά. Δεν ξέρετε ότι στις μέρες μας το γέλιο είναι απαγορευμένο. Το ξέρω, να το ασκάσει λίγο το χιλάκι του Έλληνα είναι κακό. Πολύ κακό θα έλεγα. Αυτός είναι δυσκύλιος. Γιατί μιλάει έτσι. Το βλέπω που ζω. Πολύ κακό θα έλεγα. Θα πας να πάρεις κάτι καραμελίτσες, λαξατό λέγονται. Ένα και ένα. Μετά θα μιλάς, φαρσί. Πολύ κακό θα έλεγα. Κατάλαβες. Σφαίρα θα φεύγουν τα λόγα και σφαίρα. Μπορείτε να έρθετε μαζί μας στο τμήμα. Δεν ξέρετε, τα πάτε μόνοι σας. Καλά, δεν φταίει ο κόσμος. Εγώ είπα αστείο και γελάσανε μέσα. Εδώ που σας παίρνει αλλού δεν πάτε να πουλήσετε μαγιά. Πάλι τα ίδια. Δεν το ελέγχω. Θείο χάρισμα. Μου έρχεται αστεία και το λέω. Τι κάνω, το καταπιώ. Να, κοίτα. Έχει έρθει κι άλλο τώρα. Α. Θα το πω σε λίγο. Τα χέρια σας παρακαλώ. Τι, θα μου βάλετε χειροπέδες. Βεβαίως. Πάλι. Ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι εγκληματίας. Ούτε όπλα πουλάω, ούτε έχω κλέψει λεφτά από το κράτος. Αυτό ακριβώς και σας συλλαμβάνουμε. Αν ήσασταν κάτι από όλα αυτά, δεν θα τολμούσαμε να σας αγγίξουμε. Έλα, πάμε. Συγγνώμη, πριν φύγουμε. Μπορώ να πω κάτι στον κόσμο που έχει έρθει σήμερα εδώ. Να πείτε, αλλά γρήγορα. Εντάξει. Ό,τι και αν γίνει, εγώ θα επιμένω να σας χαρίσω το απαγορευμένο.
Να πέφτουνε στα πόδια μου οι άντρες, να έρχονται σπίτι μου πηδώντας τις μάντρες. Μετά στο αυτόφορο εγώ να τους στέλνω, κι έτσι σιγά σιγά να τους ξαποστέλνω. Μ' αρέσει στα χέρια μου εγώ να κρατάω ένα μικρόφωνο και να τραγουδάω. Μ' αρέσει στη τσέπη μου να βάζω το χρήμα, κι ας λένε οι άσχετοι πως είμαι το θύμα. Είμαι η Τζούλια, η Τζούλια η γνωστή, σ' όλα πια τα Βαλκάνια. Και μ' αρέσει να παίζω πολύ με κουκάλι σαμπάνια. Είμαι η Τζούλια, η Τζούλια η γνωστή, όταν βγάζω καυτό DVD, ροζ απαγορευμένο. Αξίζει, αξίζει, αξίζει να το πεις, το θέμα που καίει πολύ τη ζωή. Αξίζει, αξίζει, αξίζει να το πεις, το θέμα. Βαριέμαι, τραγικό. Όχι το τεκνό εδώ μπροστά με το ροζ. Μου κάνει διάφορα, μου στέλνει φιλάκια, με θέλει. Αξίζει να το δεις και πάλι κοντά σας με το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της εγχώριας showbiz. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας η Τζούλια σε μια εξομολόγηση από καρδιάς. Τζούλια, καλώς ήλθες στην εκπομπή. Και εσύ. Τζούλια, κατάφερες να γίνεις το πρόσωπο της χρονιάς με ένα ροζ DVD που έχει τον πολύ προκλητικό τίτλο «Το απαγορευμένο». Ναι, που είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και το CD της ανασβήσει απαγορευμένο, δεν το λένε. Ναι. Το οποίο έχει μέσα τις τσούλες. Δηλαδή το δικό μου παιδί είχε μόνο μία, είναι κακό. Σταμάτα. Τι θα κάνω. Τζούλια, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Αυτό το DVD γυρίστηκε εν γνώση σου? Όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ήταν δηλαδή μια προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και το αγόρι σου? Ακριβώς. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι ο ερωτικός σου παρτενέρ είναι ένας πορνοστάρ και μάλιστα γνωστός. Δικό σου? Όχι, βέβαια. Εννοώ γνωστός Εβραίος. Εβραίος, όχι, δεν ήταν Εβραίος, Γάλλος ήταν. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Όταν λέω γνωστός Εβραίος, εννοώ ευρύτερα γνωστός, διάσημος. Αν εγώ πάντως δεν τον ήξερα. Εμένα, αν πάνε για παρτενέρ, θα είχε ένα Γάλλο. Και λέω, πού είναι το κακό? Και ο Παρπαμπρίλιος δεν είχε ένα Γάλλο. Βγήκε κανείς να το κατηγορήσει. Μάλιστα, εκείνο το κάνει και τη βιντεί για μικρά παιδιά. Και εγώ έκανα τη βιντεί για τους μπαμπάδες. Είναι κακό. Με πάρεις? Μετά θα με πάρεις. Μόλις με πάρεις, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Τζούλια, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όχι, εδώ είναι φραμιά. Από εδώ είναι η καρδιά. Σε όλους τους ανθρώπους και στα μοντέλα. Πόσα άτομα βρισκόντουσαν μέσα στο χώρο που γυρίστηκε το καυτό DVD, που αν δεν κάνω λάθος ήταν το δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου? Κοίτα, βρισκόμουν μόνο εγώ και ο παρτενέρ μου.
πάνω στο κρεβάτι. Και απέναντι ήταν τρεις οπερατέρ, ο φωτιστής, ο μπούμαν, ο σκηνοθέτης, ο βοηθός σκηνοθέτη, τρία άτομα από την παραγωγή, ο Μένιος, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ένας κλασιέ τάπερ από την επαρχία, ο οποίος μπήκε τυχαία στο δωμάτιο του άρεσε και έκατσε, ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος ήρθε να φτιάξει κάτι μπρίζες που βραχυκύκλωταν. Μα εσύ είπες ότι ήταν πολύ προσωπική στιγμή. Ναι, γιατί εκτός από αυτού ήταν και ο προσωπικός μου κομμωτής, ο προσωπικός μου στυλίστας, ο προσωπικός μου αμπιγέρο, ο προσωπικός μου μακιγέρο, το προσωπικό του ξενοδοχείου. Αν δεν είναι αυτή η προσωπική στιγμή, ποια είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Τραγικό, σταμάτα τώρα. Είπες πριν ότι υπήρχε και σκηνοθέτης. Ναι, αυτός με καθοδήγησε την ερμηνεία που έκανα. Τι σου έλεγε δηλαδή. Μα δεν μιλάει ο σκηνοθέτης την ώρα του γυρίσματος, απλά μου έδειχνε με νοήματα. Νοήματα, τι νοήματα. Μου έκανε διάφορο, μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Κι άλλα πολλά δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα ορμήσει. Είναι έτοιμος, τον βλέπω. Το μπουκάλι με τη σαμπάνια πώς προέκυψε. Και αυτό η ιδέα του σκηνοθέτη ήταν. Σοβαρά, αυτό δηλαδή πώς σου το έδειξε. Έτσι. Αλήθεια, Τζούλια, σου αρέσει πολύ η σαμπάνια. Αν μπει σωστά, ναι, πάρα πολύ. Δεν είναι επικίνδυνο. Καθόλου, αρκεί να μην κάνει φλόπ την ώρα που τη βάζεις. Και σου πεταχτεί ο φελός από το στόμα, γιατί δεν τον προλαβαίνει. Ταν φεύγει. Κι άμα είναι όλος απάνω, μπαμ, την τρώει στο δόξα πατρί, πάρ' τον κάτω, ξέρω. Τραγικό, μη σου τύχει, φοβερό. Δεν μου λες. Ω, τίποτα. Δεν μου λες, η σαμπάνια ήταν εισαγωγής. Η σαμπάνια ήταν εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής, εισαγωγής. Γιατί επέλεξες μια σαμπάνια εισαγωγής και όχι μια ελληνική. Γιατί οι ελληνικές είναι του κόλλου. Αλήθεια, Τζούλια, μετά από αυτό το DVD, όταν κάποιος σου ανοίγει μια σαμπάνια, τι σου λέει, στην υγειά σου. Όχι, σε καλή μεριά. Οι ειδικοί σου άνθρωποι είδαν το DVD. Ναι, το είδαν. Η γιαγιά σου, ας πούμε, τι είπε όταν σε είδε με τη σαμπάνια. Αχ, τυχερά τα σημερινά κορίτσια. Παίρνουν το μπουκάλι του σαμπάνιας και βολεύονται μια χαρά. Τι να πούμε κι εμείς που παιδευόμαστε τότε με την ταμιζάνα. Κι άμα είχε και ψάθα απ' έξω σκάλωνε. Τραγικό. Πάντως το DVD έσπασε όλα τα ρεκόρ πωλήσεων. Ναι, δόξα τω Θεώ. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η επιτυχία του. Στο σενάριο, πού αλλού. Μα πόσο ξέρω, από ό,τι μου είπε ο Νίκος δηλαδή που το είδε έτσι τα πεταχτά 7-8 φορές. Δεν υπήρχε σενάριο, μόνο κάποιες κραυγές. Όχι, δεν υπήρχε σενάριο, μην τρελαθούμε τώρα. 100 σελίδες και ήταν το σενάριο. Μα 100 σελίδες για λίγα. Δεν ήταν λίγα. Αχ, με αυτή την ξύνα στη μούρη πώς το κάνεις εσύ. Ήταν. Η πρώτη σελίδα. Η δεύτερη σελίδα. Η τρίτη σελίδα και λίγο από την τέταρτη. Και μετά γινόταν πιο δύσκολο. Μετά είπα να κάνω κάποιες μιμήσεις. Μιμήσεις. Ναι, κάποια στιγμή είπα να κάνω το πρόβατο. Είδες αυτοί που έχουν δει το DVD, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και κάποια στιγμή έκανα και το λύκο. Το λύκο. Ναι, με ρώταγε ο παρτενέρ μου, σ' αρέσει και του έλεγα. Αλλά αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Αλήθεια, Τζούλια, ποια ήταν η αμοιβή σου για όλο αυτό. Η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι δεν πληρώθηκες για την κυκλοφορία του καυτού DVD. Πληρώθηκα, αλλά μην φανταστείτε ένα τεράστιο ποσό. Καλά, και η δίλα στην Εκάλη, η πολυτελή ζωή, από πού όλα αυτά. Μα δουλεύω στα 4. Ορίστε. Δουλεύω από τα 4, θέλω να πω. Αλήθεια, Τζούλια, μετά την κυκλοφορία του καυτού DVD, έχουν ανέβει μετοχές στα νυχτερινά μαγαζιά. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα πια πόσο πάει σε σένα το μπουκάλι. 30 πόντους, όσο πήγαινε και παλιά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Θέλω να πω πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, στο μαγαζί που τραγουδάς. Α, δεν ξέρω, δεν έχω πληρώσει ποτέ στα μαγαζιά που τραγουδάω. Τζούλια. Τατιάνα. Είσαι ένα νέο κορίτσι. Και εσύ ήσουν παλιά. Αυτή η ιστορία σου άφησε σημάδια. Ναι, στην αρχή είχα κάτι μόλοπες εδώ ανάμεσα στα μπούτια, γιατί δεν έπαιρνε το μπουκάλι καλά, ήθελε ζυγοστάθμιση, αλλά μετά φύγανε σιγά σιγά.
Όχι, δεν κατάλαβες την ερώτηση. Ίσως. Θέλω να πω, δεν νομίζεις ότι όλη αυτή η ιστορία με το μπουκάλι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη σχέση σου? Καθόλου. Να, αυτή την περίοδο είμαι με έναν άντρα ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ιστορία με το μπουκάλι. Τι δουλειά κάνει? Έχει κάβα. Μάλιστα, μου βάζει διάφορα μπουκάλια γύρω μου και μου λέει πω, πω είσαι σκέτη κάβα. Και αν μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, κάνεις οικογένεια και δουν τα παιδιά σου αυτά τα DVD, τι μπορεί να σου πούν? Μαμά, πάχινες. Δεν νομίζω. Ούτε κι εγώ έχω καλό σκαρί, δεν παίρνω εύκολα κιλά. Τζούλια, από όσο γνωρίζω, αυτό το ροζ DVD θα έχει και συνέχεια. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και δεύτερο DVD ερωτικού περιεχομένου και μάλιστα πιο τολμηρό από το πρώτο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αλήθεια, ποια εταιρεία γύρισε αυτές τις ταινίες? Για την πρώτη ταινία τη γύρισε η Warner Bros. Και τη δεύτερη? Η Warner Bros. Πίσω. Και αυτό το δεύτερο DVD θα είναι πιο σκληρό από το πρώτο? Ναι, πολύ πιο σκληρό. Σε αυτό πατέρα μου θα με βαράει, θα με κουτουλάει, θα με φτύνει, θα με γρατζουνάει, θα μου τραβάει τη σιλικόνη. Τίτλος του? Σιλικόναν ο Βάρβαρος. Και θα είναι διαφορετικό από το πρώτο? Ναι, πολύ διαφορετικό. Σε αυτό θα το κάνω από όπου μπορείς να φανταστείς. Εννοείς από περίεργα σημεία, από τα αυτιά, ας πούμε? Κυρίως από τα αυτιά. Και δεν φοβάσαι μην κουφαθείς? Γιατί στο προηγούμενο μου κάθηκα. Τραγικό, κάνει κάτι ερωτήσεις, αχλές. Τζούλια. Τατιάνα. Σε παρακολουθώ τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Ήταν φυσιολογικά? Ναι, πολύ φυσιολογικά. Ένα παιδικό τραύμα είχα μόνο. Όταν μου έλεγε συνέχεια η μητέρα μου, φάει όλο το φαΐ σου γιατί θα σε πάρει ο Αράπης. Διάβασε τα μαθηματά σου γιατί θα σε πάρει ο Αράπης. Κοιμήσου νωρίς γιατί θα σε πάρει ο Αράπης. Και το ξεπέρασες τελικά? Ναι, στα 16 μου, όταν με πήρε ο Αράπης. Εκεί κατάλαβα ότι έχανα τόσα χρόνια. Και έτρωγα όλο το φαΐ μου και κοιμόμουν νωρίς και διάβαζα τα μαθηματά μου. Κακό. Σαν κοριτσάκι, ποιον είχε είδωλο? Τι νόση, την αφίσα είχε κολλημένη στο δωμάτιό σου? Του Γαρδέλη, του Μιχαλόπουλου? Όχι, του Κουσκούνη. Ήσουν δηλαδή από τότε φαν των ερωτικών ταινιών. Αλήθεια, σ' άρεσε πάντα να τραβάς βίντεο? Ναι, από μικρό παιδί θυμάμαι τα παιδιά στη γειτονιά μου τραβάγαμε διάφορες ταινίες, αθώες ερασιτεχνικές. Ναι, και είχαν και τίτλους αυτές οι αθώες ταινίες. Αμέ θυμάμαι, η πρώτη ταινία είχε τίτλο Ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του. Τι θέμα είχε? Αυτό που λέει ο τίτλος. Ήταν ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του, που τον έπαιζε ένα άλλο παιδί, ο Γιαννάκης. Α. Μετά, επειδή είχε επιτυχία η πρώτη ταινία, γυρίσαμε και δεύτερη ταινία με τίτλο Ο Κωστάκης, εγώ και ο μπαμπάς του. Που τον έπαιζε ο Γιαννάκης? Όχι, που τον έπαιζε ο μπαμπάς του, ο Κωστάκης ο κανονικός. Αλλά ήταν εκεί και ο ξαδερφός του. Που τον έπαιζε ο Γιαννάκης? Όχι, που τον έπαιζε απλά. Μάλιστα. Τζούλια, όπως σίγουρα θα ξέρεις, μετά από σένα γύρισε ταινία πορνό και η Μαριάννα Ντούβλη. Τραγικό. Η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τη δική σου. Έγραφε απ' έξω 120 λεπτά. Ναι, γιατί κάναν λάθος. Θέλω να γράψουν 120 κιλά και μπερδεύτηκα. Αλήθεια, είδες τη Μαριάννα μέσα στο μαύρο ολόσωμο δικτυωτό καλσόν? Ναι, την είδα. Τι σου θύμισε? Ρολό κοτόπουλο. Το δείχνει τώρα τσίτα και τα κρεατάκια πετάγανε από τις τρυπούλες. Τραγικό. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Θέλω να πω, σου θύμισε κάποια ταινία? Ναι, το Three Willy. Είναι Three Willy. Καλά, η Μαριάννα είναι σαν Three Willy. Ξέρω εγώ τι λέω. Νομίζω ότι υπερβάλλεις. Άλλωστε, από ό,τι είπε η Μαριάννα, για να κάνει αυτή την ταινία έχασε 30 κιλά. Κακώς το είπε, δεν φάνηκε καθόλου. Τέλος πάντων, εσύ νομίζεις ότι η ταινία της Ντούβλη είχε κάποιες ομοιότητες με τη δική σου ταινία? Όχι βέβαια, μην τρελαθούμε τώρα. Η ταινία της Μαριάννας ήταν πολύ μπας κλάς. Καταρχήν υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσά μας, για να καταλάβεις. Εγώ στην ταινία μου έβαζα σαμπάνια και η Μαριάννα έβαζε πούρο. Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορευτεί το πούρο εκεί μέσα? Όχι, ήταν σε ανοιχτό χώρο. Εσύ νομίζεις ότι η Μαριάννα έχει κάνει σούμα? Όχι, αλλά πρέπει να έχει κάνει σούμο. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Λέω, νομίζεις ότι η Μαριάννα έχει κάνει σούμα όλων σου των κινήσεων και προσπαθεί να τις αντιγράψει? Ναι, αλλά και να θέλετε μπορεί, σου είπα και πριν, ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσά μας. Άλλο παράδειγμα, εγώ στην ταινία μου είχα χορηγό την Ντόμ Περνιόν και η Μαριάννα είχε την ταβέρνα η γρουνοκεφαλή του Ανέστη στη Βάρη. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο, αδερφή. Τι να μιλήσουμε για το Μένιο? Όχι, εννοώ την αδερφή σου, την Άρτεμις. Α, σε παρακαλώ, Τατιάνα, μιλήσουμε καθόλου για αυτό το θέμα. Καλά. Κάτι άλλο. Ακούγεται πως έχεις πρόβλημα με την πάστα. Τη σοκολατίνα ή την αμυγδάλου? Ναι.
Αλήθεια, Τζούλια, διαβάζεις. Ναι, ξέρω. Αν και μικρή μου, ανεπίδειχτη μαθήσεως. Κοίτα, είμαι ένα απλό κορίτσι που κατάφερε να γίνει σταρ. Γι' αυτό και τα λέω σταράτα. Ναι. Τζούλια, όπως έχεις ήδη δηλώσει, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ καλά 70 πράγματα. Ποια είναι αυτά? 69 και κολοκυθόπιτα. Τέλος θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής. Ο Γιώργος Σαμπάνης. Τζούλια. Τατιάνα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ειλικρινή, αυτή την ανθρώπινη εξομολόγηση με μια έκπληξη. Πολύ ευχαρίστως, τρελαίνομαι για εκπλήξεις. Να περάσει μέσα η έκπληξη, παρακαλώ. Το medium βρήκατε. Και τι δεν ψάξατε. Μην κουνιέσαι, θα φρύσει η σαμπάνια, θα φύγει ο φελός. Και θα θρυνήσουμε θύματα. Κοίτα, ένα φελό τέτοιο έχει. Γιατί τσουγκρίζει μόνος του, τι έχει επέτειο. Γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας. Τζούλια, θα ήθελα... Γεια μας, γεια μας, γεια μας. Την έχει καταβρει μόνος του αυτός. Γιορτάζει μόνος του. Τζούλια, μην παρενοχλείς το floor manager. Συγγνώμη. Φλόρ είναι. Εμένα για straight μου φάνηκε. Γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας. Τζούλια, θα ήθελα κλείνοντας... Εσύ, εγώ ανοίγοντας. Συνήθεια. Να απολαύσουμε μαζί αυτό το μπουκάλι σαμπάνια. Τι λες? Πολύ ευχαρίστω, αλλά με μια προϋπόθεση. Ό,τι θες. Πρώτη θα κάτσω εγώ. Σε βλέπω να βρω
Τι έγινε ρε μάνα, γιατί βαράς? Και στο γάλας θα κρυώσει. Τι όλο αυτό, είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιω. Θα τα διάσω εδώ μέσα. Θα χωρέσει. Θα χωρέσει. Σωστό, σωστό, ζων. Πάλι είναι πολύ. Δεν μπορώ να το πιω, θα τα διάσω εδώ μέσα. Θα χωρέσει. Θα χωρέσει. Σωστό, σωστό, ζων. Πάλι είναι πολύ, θα τα διάσω εδώ μέσα. Θα χωρέσει. Θα χωρέσει. Γάλα σφινάκι. Δεν έχει ξαναγίνει. Τι είναι, κατσικίσιο? Α, δεν μπορώ να το πιω, το ξαναδιάσω εδώ μέσα. Σωστό, σωστό, ζων. Αμάν, τι θα πάθαινα. Ξεχάστηκα. Όπου να είναι βάθουν υποψήφιες νύβες, μία από τις οποίες θα παντρευτώ. Λες να είναι καλές. Ρε μάνα, μα ήταν καλές, θα ήταν ανή παντρές. Αυτό να μου πεις, δεν μου λες ποιες περιμένουμε. Κάτσε να πεταχτώ μέχρι εκεί να σου δείξω. Αυτή εδώ την Ίνα. Φορά τα γυαλιά σου, ρε μάνα. Όταν βλέπεις φωτογραφίες, είναι σαν να παίζεις τρομπόνι. Σωστό, σωστό, ζων. Και αυτή εδώ τη Φιλίτσα. Η τρίτη τι έγινε? Α, η τρίτη δεν θα μπορέσει να έρθει. Έστειλε και ένα γράμμα προσωπικά σε σένα. Σε μένα? Αφού σου λέω προσωπικά. Για να δω. Κυρία Ευτέρπη, θα ήθελα πολύ να σας γνωρίσω. Από κοντά. Καλά, γιατί έχει κάνει τόσο μεγάλα γράμματα. Θα νομίζω ότι είσαι κουφή. Αν υπήρχαν τηλεπαιχνίδια τότε, δεν θα έπαιρνα τον πατέρα σου. Γιατί ρε μάνα, μια χαρά άνθρωπο ήταν ο πατέρας μου. Δεν λέω, μπορεί να ήταν ψηλός, λεβέντης, πανέμορφος, αλλά από προσόντα, τίποτα. Δεν έμοιαζε ούτε στον αδερφό του Λάζαρο, ούτε στον ξάδερφο του Μινά, ούτε στον κουμπάρο τον Εφραίμ, μεγάλη χάρη του. Βοήθειά μας. Το ίδιο σμόλ ήταν και με τα λεφτά. Δεν με πήγαινε πουθενά. 40 χρόνια παντρεμένη. Μόνο μια φορά βγήκαμε έξω μαζί, όταν έσκασε ο θερμοσύμφωνας. Για να μην καούμε. Ήρθε η πρώτη, αν δεν ανοίξεις. Ναι, πάω. Πώς είμαι, καλός? Κούκλος είσαι, γιώκα μου! Γιατί είναι λεπτή η θέση μου. Μαμά! Μαμά, από εδώ η Νίνα! Έλα, πέρασε μέσα, κορίτσι μου! Αχ, με είπε κορίτσι μου! Δεν βλέπει καλά, γι' αυτό. Έλα, κάθισε. Φοβούμαι. Ποιος είναι αυτός? Ο πατέρας μου, καλός άνθρωπος. Σκατόψυχος ήταν. Πώς λεγότανε? Γιάννης, και ήταν καπετάνιος. Γιάννης καπετάνιος με το όνομα, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Ο οποίος όλο έπεφτε. Να, καλή ώρα. Έπεφτε στη θάλασσα να σώσει διάφορους που πνιγόντουσαν. Και πώς πέθανε? Πνίγηκε. Πνίγηκε? Ναι, δεν ήξερε μπάνιο. Και γιατί έπεφτε? Δεν έπεφτε, το ρίγανε μια άλλη με το ζόρι. Αλλά πάντα τη γλίτωνε, τον έβγαζε έξω πνιγμένος. Τελευταία φορά όμως, τέλος πάντων, έλα να καθίσουμε. Αν και δεν βλέπω να χωράς, γιατί είσαι και λίγο τροφαντή. Ήρθε και αξίριστη. Πώς είναι έτσι, αντιχάιντι. Χάιντι. Χάιντε, χάιντε. Σαν Ινδιάνα είναι η καθιστή κουρτίνα. Ίνα, το βρήκες εύκολα το σπίτι. Ού, πανεύκολα. Ήρθα από Κηφισίας, μπήκα από Κηφισίας Αναστάσεως, όλο ευθιεύτηκα από Παπα-Νικολή, προχώρησε Θεία Πλατεία και ενέργεια από Κηφισίας Αγίας Παρασκευής, τέταρτο φανάρι αριστερά, ο τρίτος στενό δεξιά και να με. Τι έχει καταπιεί, GPS.
Έλα, αλάργα, αλάργα. Μην παίρνεις φάριτα, μην παίρνεις φάριτα. Αρέσω. Τι έχω το κοκαλάκι από κοπάδι νυχτερίδες. Λοιπόν... Σε ίσον, εγώ είμαι ένα πολύ καλό και συνασταλμένο κορίτσι. Ναι, φαίνεσαι. Χέρι άντρα δεν με έχει αγγίξει. Κι ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Καλά, και πώς θα κάνω, παιδιά. Κοίτα, σίγουρα σε σένα τα παιδιά τα φέρει ο πελαργός. Αν δεν τρομάξει και γυρίσει πίσω. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι δεν έχεις πάει ακόμη με άντρα. Ρε μάνα, άμα είχε πάει με άντρα, τα ακούγαμε στις ειδήσεις. Θα του είχαν φτιάξει άγαλμα του ανθρώπου. Νίνα, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε. Είμαι φιλόλογος. Αυτήν θα πάρεις. Γιατί θα δώσω πανελλήνιες. Φουλάκα, είναι μορφωμένη. Δημόσιο υπάλληλος έχει το μισθό της. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ναι, αλλά μόνο μήνας θα μπαίνει και θα βγαίνει, στο λέω, αν το ξέρεις, τίποτα άλλο. Ακούστε, σου λέω, θα την πάρεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Με πήρε το βάρος πίσω. Ξέχασα να βγάλω την ετικέτα από το πουκάμισο. Ελευθερός και δυνατός. Θέλω να φάω τώρα, πείνασα. Σκασμός. Νίνα, σώζω με την ευχή μου. Δηλαδή, άμα αυτή είναι η ευχή, η κατάρα ποια είναι. Όχι, και τελείωσε, αυτή θα πάρεις. Δεν τη θέλω. Θα την πάρεις. Άλλα λόγια πέστε, βρε παιδιά. Τι καμώματα είναι τούτα. Με το ζόρι παντριά. Ωρε, τι καμώματα είναι τούτα. Με το ζόρι παντριά. Ω, ερεθίζεται. Έλα λάργα, έλα λάργα, μην παίρνεις σάριτα, έλα πίσω, πίσω. Εσύ με τι ασχολείσαι, δουλεύεις κάπου? Αυτή την περίοδο όχι. Πέρσι δούλευα στο Δήμο. Μ' είχαν βάλει να σκουπίζω τα φύλλα, αλλά έφυγα γιατί είχα πέσει από το δέντρο 3 φορές. Μετά με βάλανε στην πάντα. Του Δήμου? Όχι, στην πάντα, δεν έκανα τίποτα. Και βαρέθηκα και έφυγα και τώρα έχω ένα συγκρότημα με κάτι φίλους και παίζουμε μουσική. Αλήθεια, τι μουσική παίζετε? Ροκ. Και πόσοι είσαστε? 4. Και πώς λέγεται το συγκρότημα? Ροκ 4. Σωστό, σωστό, σόζον. Θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Πού παίζετε? Και πού δεν παίζουμε, και πού δεν παίζουμε. Ωραία, και πού δεν παίζετε? Πουθενά, δεν μας αφήνουν. Πλάκα σου κάνω. Έχουμε παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο. Από πίσω, στα 300 μέτρα, έχει ένα γκαράζ. Εκεί μέσα παίξαμε, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ένα Subaru. Μιλάμε, κόσμο καθόλου δεν είχε. Ήταν άδεια και η θέση του οδηγού και του συνοδηγού και οι δύο πίσω. Ένας καθόταν πίσω δεξιά του, είχαμε βάλει και ζώνη, μη μας φύγει. Εμείς παίζαμε πίσω στο Port Bagaz. Μιλάμε, είχαμε και μια τραγουδίστρια, τη Σίση, η οποία δεν έμπαινε στο κουπλέ. Εμείς παίζαμε εισαγωγή, αυτή κοίταζε. Και της έλεγα εγώ, μπες και εσύ, Σίση, μπες και εσύ, Σίση. Αυτή τίποτα. Και κάποια στιγμή, πώς μου κόβει εμένα. Και αρπάζω το μικρόφωνο και λέω ότι η Μπεργαμοντήλα. Επίτηδες το είπα για να φύγει η Κιδονίλα. Ένα άλλο τραγούδι που είχαμε πει πριν από το ίδιο CD. Μιλάμε κέφι καθόλου. Ευτυχώς βάλαμε εκεί στο ραδιόφωνο, είχε χολίδι. Με ρώτας αν σ' αγαπάω. Ναι, 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 μωρό μου σ' αγαπάω. Ναι, 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 χαμός έγινε, το καταδιασκεδάσαμε. Μετά ήρθε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου, το πήρε να το περάσει κταίο. Μας κατεβάσανε με το ζόρι. Υπάλληλοι του κταίου. Λένε αυτοί επάνω τι είναι. Φέρανε γερανό, κατεβάσαν και μένα. Δύσκολη βραδιά, θα μην τα θυμάμαι. Τώρα έχετε κάποιο ζωντανό εδώ κοντά? Ναι, έχουμε μια κόταξη στην αυλή, τι θες? Εσύ, Νίνα, έχεις κάποιο χόμπι? Εμένα μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, ειδικά οι ταινίες δρόμου. Έχεις παίξει σε πολλές. Μ' αρέσει.
αρέσει να βλέπω ταινίες. Κομικές, δραματικές, αστυνομικές, περιπέτειες. Ναι, καλά, πάρ' τις περιπέτειες από πάνω μου, τις έχω δει. Τσόντα, έχεις δει ποτέ? Ναι, μια φορά. Αλήθεια, τι ήταν, άντρας με άντρα? Όχι. Γυναίκα με γυναίκα? Ούτε. Άντρας με φραγκόκοτα? Ούτε. Τότε τι ήταν? Άντρας με γυναίκα. Αυτό πια δεν είναι τσόντα, είναι ντοκιμαντέρ. Να σου πω, το άλλο το έχεις δει, ο ξεκολοθρευτής. Ναι. Να το έχεις δει. Την άλλη, στο τρένο θα σου σφυρίξω τρεις φορές. Και αυτή. Α, και αυτή την έχεις δει. Το άλλο το καουμπόικο παλούκι λουκ. Ναι. Α, και αυτό. Το παιδικό ποκαχώνοντας. Και αυτό. Εμένα μ' άρεσε η περιπέτεια πολύ σκληρός για να χωρέσει. Αλλά τρελάθηκα με την άλλη, μια νύχτα στα Κλαρίνα. Εκεί του δώσω και κατάλαβε. Για αυτή. Α, όλες έχεις δει. Φιλόλογος κατά τ' άλλα. Μου λες, τον Δημητή της Τζούλιας το είδες? Αμέ, δυο φορές. Έρωτσα εσένα. Ναι, το είδα. Μετά τη σαμπάνια τι έγινε, γιατί κοιμήθηκα? Έγιναν διάφορα. Τι είναι αυτό το πράγμα της ταινίας πορνό? Έκανε και ντούβλη, την είδες? Ναι, την είδα. Έλεγε τίποτα? Η ταινία? Όχι, ντούβλη. Λέω, μπορούσε να μιλήσει, ήταν μπουκωμένη. Γιατί από ό,τι άκουσα, αυτή ήταν με δύο άντρες. Κάνανε, λέει, μία... Πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Εμείς παλιά το λέγαμε σάντουιτς. Σάντουιτς. Να είχαμε τώρα δύο για σένα. Και ένα τοστάκι για μένα, γιατί δεν τρώω πολύ. Τέλος πάντων, Νίνα, δεν θα προσφέρεις στο μέλλον τα σύζυγό σου ένα γλυκό, κάτι έτσι για το καλό? Γλυκό, αμέσως! Να σου βγάλω ένα νερατζάκι. Νερατζάκι, όχι, όχι. Να σου βγάλω ένα σικαλάκι. Σικαλάκι, όχι, όχι. Τι να σου βγάλω? Δεν μου βγάζεις ένα δότη με ταλαιπωρεί μήνες. Ναι, ένα καφεδάκι. Τι καφέ? Μανά, τι καφέ έχουμε? Φουντούκι. Εντάξει, πάω. Αφήστε, ανοίγω εγώ. Μάμα, μη Τάρζαν, γιου λουα λουα. Νο λουα λουα, μη Φιλίτσα. Φιλίτσα τσιμπουτί. Τσιμπουτί. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτή την έγχρωμη? Λες ρε μάνα, αυτή δεν είναι έγχρωμη, αυτή είναι ασπρόμαυρη. Βρήκαμε νύφη, πες, σε ευχαριστούμε και ξαποστηλέτη. Ναι, ναι. Άκου, εγώ σώζον. Συγγνώμη που έφερα μέχρι εδώ, αλλά εσύ πρέπει φύγει. Γιατί μιλάς έτσι? Γιατί εσύ μαύρο. Εγώ μαύρο, όχι βλαμμένο. Μην το λες. Φύγε τώρα, κοπέλα μου, αγριεύομαι. Ο Σόζον! Ο Σόζον είναι αυτό, σωθεί το. Σόζον! Έλα λάργα, έλα λάργα. Σόζον! 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 Αρέσω. Όλες με θέλουν για το κορμί μου. Μάνα, τι φτιάνεις εκεί? Εδώ παιδεύομαι με τη Φιλίτσα και την Νίνα. Καλέ, πώς δεν τις μπερδεύεις, αυτές είναι ολόιδιες. Όχι ολόιδιες. Καλά, δεν τις είδα εγώ. Όπως βλέπεις στο πρώτο τσάρτ. Η Νίνα παράγει περισσότερο γάλα. Επόμενο τσάρτ παρακαλώ στα statistics. Βλέπουμε ότι η Νίνα παράγει σταθερά περισσότερο. Αχα. Εξέπτει τη σάμουαν conclusion. Η Νίνα είναι πιο αποδοτικιά. Μάνα, τι φτιάνεις πάλι? Να εδώ. Τι να κάνω, παιδί μου. Θα κάνω shooting την Νίνα για employee of the year. Τι είναι τούτο πάλι? Βραβείο, παιδί μου. Δεν είπαμε ότι να μέχρι τώρα είναι by far πιο αποδοτικιά? By far δεν είπαμε. Είπαμε by far. Άμα το λες, εντάξει. Γιατί και δίνει περισσότερα και τώρα ζητάει και λιγότερα. Αυτό είναι. Άντε, μάνα, τελείωνε. Έχουμε και lunch break.
πιο πολύ οι Γερμανοί. Λένε πως τα χρέη δεν ξοφλάει, γιατί άλλοι ζητάει. Η Ευρώπη μαζί της γελάει και με άλλη μέρα τα πάει στο χρόνο, στο χρόνο, στο χρόνο. Δεν έχει πια λίγο. Σας το λέω, σας το λέω, πως η Ελλάδα όπως πάει θα κατασταθεί. Σας το λέω, σας το λέω, πως η Ευρώπη εναντίον της έχει σταθεί. Ποιος θα έρθει να τη σώσει αυτή τη χώρα που διαρκώς καταγυλάει, που το δημόσιο το χρήμα όλο σπαταλάει. Τι έγινε? Έβηξες, αυτό έγινε. Εφού πεινήγηκα με τον καπινό, να μην βήξω. Ναι, αλλά ο Ζωρό είναι ήρωας, δεν πεινήγεται με τον καπινό. Ναι, αλλά αφού έριξε πολύ καπινό και πεινήγηκα, ήθελα εγώ να πεινήγω από μόνο, ο καπινό με πεινήξε. Αν μην έρθει τόσο καπινό, να μην πεινήγω με τα ακούσω και από πάνω επειδή πεινήγηκα με τον καπινό. Τέλος πάντων, πάμε πάλι. Λιγότερο καπινό, παρακαλώ. Στοπ! Στοπ! Τι έγινε πάλι? Τι έγινε τώρα, γιατί δεν μιλάς? Τι να πω. Ο Ζωρό είσαι, ρε αγόρι μου. Πρέπει να κάνεις την παρουσία σου αισθητή. Μπαίνεις σε ένα χώρο. Πρέπει να εντυπωσιάσεις με την εμφάνισή σου. Όπως κάνουν όλοι οι σούπερ ήρωες. Ο Σούπερμαν, ο Σπάιντερμαν, παλιότερα ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Ναι,
Άσε το έχω, το έχω και σου ταρκίζομαι, σου ταρκίζομαι πως θα σε αγαπάω μια ζωή. Τι κάνεις εκεί? Τη Ζήνα. Επειδή είπε Ηρακλής, πάμε στο συνδυάσω. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Όχι ρε αγόρι μου, όχι ρε αγόρι μου. Όταν λέω να κάνεις την παρουσία σου αισθητή, εννοώ ότι με το που μπαίνεις κάπου πρέπει να γυρίσει ο άλλος να σε κοιτάξει. Καταλαβες? Όχι. Για πάμε μια πρόβα. Πες ότι εγώ κάθομαι εδώ. Εσύ μπαίνεις, κάνοντας αισθητή την παρουσία σου, έρχεσαι κοντά μου και μου λες: εδώ είσαι πουλάκι μου. Τώρα θα δεις τι σου κάνω. Καταλαβες? Άσε το χω, το χω. Θα δεις, κάτσε να δεις τι θα κάνω. Τι έγινε? Τι δεν πήγε καλά? Τι έγινε, πήγες? Τώρα δύο φορές. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Πρέπει να κάνεις την παρουσία σου αισθητή. Το κατάλαβες? Άσε, το έχω, το έχω. Τώρα μου ήρθε. Κάτω από την Πέρτα. Πώς με είδες? Την έκανα αισθητή. Μπορεί εδώ μπροστά να μείνω ανέστητη, αλλά εγώ την έκανα αισθητή. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Άστο ρε αγόρι μου, άστο, κατάλαβα, άστο. Δεν μου λες, από σπαθί πώς θα πας? Όταν λες σπαθί, τι εννοείς? Ξέρεις κυφασκία? Κυφασκία, όχι. Όχι, δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις... αυτό. Εδώ. Καλά, αγόρι μου, εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα. Άστο και αυτό. Δεν μου λες, από φλερτ πώς θα πας? Δόξα τω Θεώ, έχω αρκετά. Όχι, ρε αγόρι μου, δεν εννοώ αυτό. Θέλω να πω, είσαι καλός στο φλερτ. Ο Ζωρό ήταν φλογερός εραστής. Εσύ είσαι? Τι? Φλογερός εραστής. Τι εννοείς, αν παίζω φλογέρα την ώρα που κάνω σεξ? Για να σηκωθεί το φιδάκι. Όχι, ρε αγόρι μου, αν μπορείς να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μία γυναίκα. Πες ότι βλέπεις μια ωραία γυναίκα. Τι θα της πεις? Κάτι θα βρω να της πω. Για να σε δω. Πάλι ήρθε. Ωραία γυναίκα, είπε. Αυτό είναι μπάζο. Καταρχήν πρέπει να υποκλιθείς. Όσο όταν έβλεπε μια ωραία γυναίκα, έβγαζε το καπέλο του και υποκλινόταν. Κατάλαβες? Άσε, το έχω, το έχω. Να σε δω. Π,
πάλι η ίδια ήρθε. Πρόσεχε, βρε, ηλίθιε, βγήκε και η περούκα μαζί. Δεν βγει αφού είναι κολλημένη με το καπέλο. Κολλημένη. Εγώ την κόλλησα, μην την πάρει ο αέρας, την ώρα που κατέβαινε από εκεί πάνω. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πες ότι συναντάς μια γυναίκα, λοιπόν, που βγαίνει από την τουαλέτα. Τι θα της πεις? Και σατέρ. Όχι, ρε αγόρι μου! Όχι, ρε αγόρι μου! Δεν λένε ποτέ σε μια γυναίκα χέσατε! Εγώ την είδα που σκούπιζε τα χέρια της. Έμα πρέπει να την είχε πάει, έμα! Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεσαι κιόλας, αλλά και να το έκανε. Δεν της το λέμε έτσι, κατάμουτρα! Εγώ επίτηδες, το έπαιγα να πιάσω κουβέντα. Ωραία! Μπορείς να της πεις άλλα πράγματα για να πιάσεις κουβέντα. Όπως? Μπορείς να της πεις καλησπέρα. Θα σου πει κι αυτή, καλησπέρα. Μετά θα της πεις εσύ. Το ξέρετε ότι έχετε πολύ ωραία μάτια. Θα σου πει αυτή, ευχαριστώ. Μετά θα της πεις εσύ. Πολύ ωραίο αυτό που φοράτε, αναδεικνύει τα πλούσια προσόντα σας. Θα σου πει αυτή, τα παραλέτε. Αφού γίνει η αρχή, μετά θα της πιάσει την κουβέντα κανονικά. Κατάλαβες? Ασε. Το έχω. Να σε δω. Λοιπόν, βγαίνει από την τουαλέτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ξέρετε ότι έχετε πολύ ωραία μάτια. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο αυτό που φοράτε. Αναδεικνύει τα πλούσια προσόντα σας. Τα παραλέτε. Χέσατε. Τα είπα όλα. Καλησπέρα, τα μάτια, το φόρεμα. Αλλάστο, ρε αγόρι μου, άστο. Ας το κατάλαβα. Δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά με την ερωτική εξομολόγηση. Να σου πω, αν το κάναμε αλλιώς όλο αυτό, αν το κάναμε πιο ποιητικό, να παγγείλεις δηλαδή κάποιους στίχους. Τι εννοείς? Πες ρε παιδί μου, ότι περνάς με το άλογό σου έξω από το σπίτι της καλής. Όπα, δες το, ατσουλίσε, το βλέπεις. Που δεν αντέχει το βάρος, έχουν ανοίξει τα πόδια του. Σταματάς το άλογο και απαγγέλεις γλυκά. Περνούσαμε το άλογο από τη γειτονιά σου. Αντίκρισα το σπίτι σου και είπα να κατεβώ. Να δω τι κάνεις, μάτια μου. Μα βγήκε η μαμά σου και μου είπε με αναστεναγμό, δε μένεις πια εδώ. Κατάλαβες? Ασε, το έχω. Εμένα είναι πιο άγριο. Είδε τη δικιά σου τη φοράδα και τσίμισε. Περνούσαμε το άλογο από τη γειτονιά σου. Αντίκρισα το σπίτι σου κι είπα να κατεβώ. Μα δε λέω μετά, γιατί να σταματήσω, αφού από ό,τι έμαθα, δε μένεις πια εδώ. Τι λες, βρε ηλίθιε! Συγγνώμη, πριν από λίγο δεν πέρασε και σου είπε η μαμά της ότι δε μένει πια εδώ. Γιατί να σταματήσω κι εγώ να ρωτήσω, την πρίζουμε τη γυναίκα να μας διαολοστείλει? Καταρχήν δεν είναι λεξιλόγιο αυτό που χρησιμοποιείς. Συγγνώμη, μου φύγε. Ο Σωρό έλεγε πάντα λόγια ποιητικά. Λόγια ποιητικά? Ναι. Ασε. Το έχω. Τον έκταρα απ' τα χείλη σου. Θυμάμαι ότι έπινα. Σαν έμπαινα στο σπίτι σου. Μικρή γλυκιά μου, δέπινα. Δέπινα? Πού κολλάει τώρα το δέπινα? Κανονικά είναι δέσποινα, αλλά το είπα σαν τον Κατέλη για να κάνουμε καταληξία με το έπινα. Έπινα, δέπινα. Φαντάσου, βρε ηλίθιε. Μη βρίζεις.
Μην βρίζεις, δεν είναι ωραίο. Μην βρίζεις. Εγώ το λέω για την εικόνα σου. Καλά, βρίσκε, βρίσκε. Τώρα είδα την εικόνα σου. Φαντάσου είπα ότι αυτή είναι μια όμορφη, γοητευτική Μεξικάνα. Οπότε σίγουρα δεν θα τη λένε Δέπινα. Αυτή θα έχει άλλο όνομα, πιο ποιητικό. Αυτή, ας πούμε, θα τη λένε Ντολόρες. Ντολόρες. Ναι. Γι' αυτό βρες άλλη λέξη να κάνει ομοιοκαταληξία με το Έπινα. Όχι Δέπινα. Άσε, το έχω, το έχω. Τον έφταρα απ' τα χείλη σου. Θυμάμαι ότι έπινα. Σαν έμπαινα στο σπίτι σου, γλυκιά μου οικοδέπινα. Αυτό πάει, αφού πήγα σπίτι, άρα είναι οικοδέπινα. Πανέμορφη Ντολόρες. Κουράστηκα όμως πολύ κι εγώ και τα λογό μου. Δεν πάει. Ναι, αλλά την ψάχναμε για ώρες. Την όμορφη Ντολόρες. Κι εγώ και τα λογό μου, γαμώ το κερατό μου. Δεν πάει το ένα, δεν πάει το άλλο. Καλά, αγόρι μου, άστο, κατάλαβα, άστο, άστο, να σου πω, να σου πω. Καλύτερα να της πεις κάτι ποιητικό, αλλά να μην έχει ούτε μέτρο, ούτε ρήμα. Τίποτα. Να είναι απλά κάποια πολύ όμορφα λόγια. Όπως. Άκου. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Του χρόνου. Έγραψα το όνομά σου στα δέντρα και το έσβησε ο χρόνος. Έγραψα το όνομά σου στο τζάμι και το έσβησε η βροχή. Το έγραψα στην καρδιά μου και έμεινε για πάντα. Κατάλαβες? Αν σου πω ότι το έχω... Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε ο χρόνος. Το κύμα, όχι ο χρόνος. Τι? Το έσβησε το κύμα. Ποιο? Το όνομά σου. Το δικό μου. Το δικό της, ρε εσύ. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Γιατί να κάνω τώρα εγώ? Τίποτα να μην κάνεις, απλά να το πεις. Σε ποιον? Σε μένα. Αφού εσύ το ξέρεις τώρα, δεν μου το είπες. Εγώ, ρε εσύ, υποτίθεται ότι κάνω την κόμενα. Ποιανού? Κανενός, ρε εσύ. Την κόμενα που υποτίθεται ότι της κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Α, πες μου έτσι. Άντε, πες το. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Ωραία, συνέχισε. Έγραψα το όνομά σου στα δέντρα. Έγραψα το όνομά σου στα δέντρα και το έσβησε η βροχή. Ο χρόνος. Γάμο. Στο τζάμι το έσβησε η βροχή. Ωραία, έγραψα το όνομά σου στα δέντρα και το έσβησε ο χρόνος. Έγραψα το όνομά σου στο τζάμι και το έσβησε η βροχή. Το έγραψα στα αρχή και ησύχασα. Μα πια, δηλαδή, ήθελα να τα ακούσει, φυρί-φυρί το πήγαινε. Το έγραψα από εδώ, το έσβησε από εκεί. Καλά δεν του είπα. Έχω άδικο. Καλά, αγόρι μου, εντάξει, άστο, κατάλαβα. Άστο. Όχι, εγώ πάντως το έγραψα, άμα θες να το δεις. Πως έχω κάνει κανένα λάθος, γιατί δεν ξέρω πώς γράφεται το Ντολόρες. Στον Ντο έβαλα μια νότα Ντο. Το Λόρες γράφεται όπως η Σοφία Λόρες, με ωμέγα. Εντάξει, αγόρι μου, άστο, κατάλαβα, είπαμε, δεν τα καταφέρνεις καλά με την ερωτική εξομολόγηση. Να σου πω, αν το κάναμε τύπου καντάδα, να παίζεις δηλαδή κιθάρα και να τραγουδάς, μήπως έβγαινε πιο ρομαντικό. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί και να μην το έχω. Λοιπόν, να, πάρε αυτή την κιθάρα. Κοίτα σύμπτωση. Κάνε ό,τι παίζεις και τραγούδα. Είναι κουρδισμένη. Λέω πριν σπάσουν οι χορδές, την είχατε κουρδίσει. Δεν βολεύομαι τώρα. Να παίξω έτσι, δεν μπορώ να περπατάω, πρέπει να πηγαίνω έτσι. Φέρε μια καρέκλα να κουμπίσω το πόδι μου επάνω. Άσε, θα παίξω καθιστός καλύτερα. Άλλαξε γνώμη.
Όχι, δεν με βολεύει έτσι. Τους μισούς έχω πλάτη και άμα δεν περπατάω, εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ. Έλα βοήθα να βγω από εδώ μέσα. Με τρόπο, ηλίθεια, με τρόπο. Μη γελάς, ηλίθεια, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, αφού το κάλυψα. Μη γελάς, ηλίθεια, κράτα κόντρα, δεν βγαίνει το πόδι έτσι. Μη γελάς, ηλίθεια, σου λέω. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Άστο, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Φαίνεσαι ρε ηλίθιε, πίσω μου έλα, πίσω από την πέρτα. Μη γελάς ρε σου λέω, κάτσε να βγάλω το πόδι γιατί εσύ. Παρέφυγε το μπράτσο ρε, τι κιθάρα είναι αυτή ρε. Βγάλε μου, δίνεις ένα μπράτσο από το δικό σου. Δύο έχεις. Γλυκιά μου, ντολορέ. Σε βλέπω για μέσα. Αρχίζω να ξυνώ. Άστο, άστο, άστο. Παλιές μου πληγές. Άστο. Αχ, εσύ τώρα βγες. Ας το είπα. Γλυκιά μου Ντολόρες. Εσύ τράβα για ωραίες. Δεν βλέπω να βγαίνει. Είναι κολλημένη. Αυτή η κιθάρα. Σιγά ρε παπαρά. Πού να είσαι αγάπη μου, ο Μπάμπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη. Ο Μπάμπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Κάτσε, πες κανένα σπιβάζ νερό. Το έκανα βαγλαμαδάκι. Αλλάστο ρε αγόρι μου, άστο, κατάλαβα. Άστο, δεν κάνεις ούτε για καντάτα. Λοιπόν, το προσπερνάμε και αυτό και πάμε παρακάτω. Σε πιο σημαντικά θέματα. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο. Πες λοιπόν πως είσαι ο Ζωρό που ήρθες να σώσεις την Ελλάδα. Τι θα αλλάξεις καταρχήν? Πολλά πράγματα θα αλλάξω, αλλά πρώτα απ' όλα θα αλλάξω το σύστημα του δημοσίου που περιμένει άλλους τρεις μήνες να πάρει ένα χαρτί. Τι εννοείς? Τι εννοώ, πώς λειτουργεί τώρα το δημόσιο? Δεν λειτουργεί. Αυτό ακριβώς. Που κάθε υπάλληλος από το Αγρίνιο, ας πούμε, διορισμένος με μέσον και λύνει σταυρόλεξο και έρχεσαι εσύ από τη Λιβαδιά να πάρεις ένα χαρτί. Εντάξει, για να σε δω τώρα. Θα κάνω εγώ τον υπάλληλο από το Αγρίνιο, θα κάνει τον άλλο από τη Λιβαδιά. Για να το έχεις, το έχεις. Μια στιγμή να βγάλω την κάπα. Σ' αρέσει η κάπα? Παλιά ήταν ρόμπα και την έκανα κάπα. Είναι ρόμπα την κάπα. Λοιπόν, εγώ κάνω τον υπάλληλο από το Αγρίνιο που λύνει το σταυρόλεξο. Κάτσε να βάλουμε και αυτό εδώ για ώρα ανάγκης. Μας πιάσει ξαφνικά και τρέχουμε. Λοιπόν, τρία οριζοντίος αλφα. Ζώο κατοικίδιο που γίνεται ζαμπουνάκι αλλά και κουμπαράς. 8 γράμματα και τελειώνει σε «ι». Ζώο κατοικίδιο που γίνει ζαμπουνάκι αλλά και κουμπαράς. Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, στο γρουν. Αλλά το γρουν έχει 5 γράμματα και τελειώνει σε «μ», όχι σε «ι». Τέλος πάντων, 4 καθέτος «β». Γνωστό αγιοφύρι, πολυμερής του χτίζανε, του βράδυ γκρεμιζόταν. Μπάσκινου ή τσάρτας. Λέρε, τσάρτας είναι ποδοσφαιριστής.
Ωπ, μεγάλε, πάλι εδώ! Έχω έρθει για το γνωστό θέμα. Ναι, την άδεια υποδομή στην Άνω Καλλικαντζαρούδα. Μια στιγμή να γράψω τα στοιχεία σου στη γραφομηχανή. Θα γράψω όλα τα στοιχεία στη γραφομηχανή. Άμα αναλάβω εγώ, τα πράγματα θα αλλάξουν τελείως. Οι υπάλληλοι θα είναι πολύ μοντέρνοι, σύγχρονοι, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αμέσως τον πελάτη και κυρίως μορφωμένοι. Σαν μου βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ω, τον αγαπητό. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα χαρτί. Ορίστε, τρίτη πόρτα δεξιά. Όχι, κύριε, δεν με καταλάβατε. Θα ήθελα ένα πιστοποιητικό. Γάμου. Όχι, κύριε, είμαι κατά του γάμου. Θέλω ένα πιστοποιητικό. Θανάτου. Αυτό όσο και κατά να είσαι, δεν τα αποφεύγεις. Πιστοποιητικό γεννήσεως θέλω, κύριε. Α, πολύ ευχαριστώ. Ελάτε, καθίστε. Θα βγείτε κάτι, μια πορτοκαλάδα, μια κοκακόλα, μια μπύρα. Μια μπύρα. Λυπάμαι, δεν έχουμε. Τότε γιατί μου την προτείνατε. Από ευγένεια, περίμενα να πείτε όχι. Μια στιγμή να γράψω τα στοιχεία σας στο κομπιούτερ. Πες μου αμέσως όνομα και επώνυμο. Γράψε με, λένε Δήμου Ιερώνυμο. Όνομα πατρός. Παναής. Όνομα μητρός. Αναής. Πού και πότε έχεις γεννηθεί. Μάη του 60 στη Χαλκιδική. Βάλε εδώ πέρα μια υπογραφή. Έτοιμο μεγάλε είναι το χαρτί. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Με λένε Νίμπο και δεν το κρύβω. Είμαι καλύτερος ακόμα και από το Φίβο. Δουλειά μου είναι χαρτιά να δίνω. Κι όχι όλη μέρα καφέ να πίνω. Αλλάξαν οι χέρι, παρτώ πια γραμμή. Τέλος οι ουρές για ένα απλό χαρτί. Αλλάξαν οι χέρι, είναι προφανές. Τέρμα τι πας κέντρα, τέρμα και ονές. Συγγνώμη αν σε φωνάει. Ο Σάκης και η γυναίκα του Βέρα έχουν το εστιατόριο ψαρικών Μπαρμπουνάκι στην παραλία του Γιάτου. Τελευταία όμως, οι δουλειές δεν πάνε καθόλου καλά, αιτία το ανεπαρκές σερβίς, οι άσχημες συνθήκες υγιεινής ή η κακή ποιότητα των φαγητών. Είναι εμφανές ότι το μαγαζί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Ποιος άραγε μπορεί να δώσει τη λύση. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου ποιος το λύνει. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου ποιος το λύνει. Ο μεγάλος ο Σέφο Ποντρίνη. Αν έχεις εστιατόριο και δεν πάει καλά, πώς θα το πες.
Δεν αφήνει το κλείψιμο, λέω εγώ. Ο μεγάλος σεφ Μποτρίνη λες και δεν ξέρω ποιος είμαι. Ηλίθι, ηλίθι. Τι γελάς, ρε, ηλίθι, εσύ. Τι είσαι σεφ εδώ. Είναι στολή αυτή για σεφ. Παντελόνι σκάκι, πού το έχεις δει. Σε λίγο θα φοράτε παντελόνι τάβλη, είστε ικανοί εσείς. Δεν μου λες εσύ. Έχεις κανένα αδερφό που το λένε Αλέξανδρος. Και κάθεται και τον υπνοτίζουν. Άλλος ηλίθιος αυτός. Πάρτε δρόμο, ρε, πάρτε, μη σας βλέπω. Ηλίθι. Τώρα θα έρθει ο ιδιοκτήτης, θα καλοπεράσει κι αυτός. Μαγαζί να σου πετύχει ο πάγκος μέσα στη βρώμα. Εδώ και το τραπεζομάντιλο, μέσα στο νερό. Αυτό θα μου χλιάσει άμα μείνει έτσι. Ελατιέρα άδεια, πιπεριέρα άδεια, λάδι ξύδι ανύπαρκτο. Καλώς τον κύριο Έκτορα, καλώς τον σωτήρα μας. Μα τι κάνετε κύριε Έκτορα. Προθέρμανση. Είστε θεός κύριε Έκτορα, ευτυχώς που ήρθατε, κόντευα να αυτοκτονήσω. Θα γίνει και αυτό, μην ανησυχείς. Όταν καταχρεωθείς με αυτά που θα σε βάλουν να κάνεις. Δεν μου λες πόσα άτομα παίρνει το μαγαζί. 60-70. Πόσοι έρχονται συνήθως. 7-8 την ημέρα. Πόσοι φεύγουν αμέσως μόλις φάνε. 3-4. Και οι υπόλοιποι. Τους παίρνουν σηκωτούς. Κατάλαβα, δεν μου λες σε ποιον ανήκει το μαγαζί. Σε μένα το σάκι παντόφλα και τη Βέρα παντόφλα. Τι είστε ζευγάρι. Τι ζευγάρι. Παντόφλες. Τι ζευγάρι, ηλίθιε. Τι ζευγάρι. Λέω, η Βέρα είναι η γυναίκα σου, αδερφή σου. Η Βέρα γυναίκα μου είναι. Κατάλαβα, άχρηστη και αυτή. Άχρηστη και βρωμιάρα. Τα τραπεζομάντιλα μέσα στην πίκλα, ο πάγκος μέσα στη βρώμα. Κανονικά αυτή δεν έπρεπε να τη λένε Βέρα. Λέρα πρέπει να τη λένε. Λέρα. Καθαρό το μαγαζί, κύριε Έκτορα, πεντακάθαρο. Δικαιολογίε, ηλίθιε, λε και δεν βλέπω εγώ. Καθαρό είναι το μαγαζί. Φέρε τίποτα να φάμε, να δούμε τι ταΐ στον κόσμο. Τι είναι αυτά. Κεφτεδάκια. Αυτά είναι κεφτεδάκια. Είναι αυτό κεφτεδάκι. Κάνει το κεφτεδάκι τέτοιο γκέλ. Τι κοιτάζε, λύθι ρωτάω, είναι αυτό κεφτεδάκι. Για δοκιμάστε να μου πείτε, είναι αυτό κεφτεδάκι. Ρωτάω, είναι αυτό κεφτεδάκι. Καλή όρεξη. Τι με κοιτάς. Άλλο, ποιος θέλει. Όλοι νηστικοί ήρθατε. Ο τι θα ρίξω ένα. Fifteen points. Δεν έχει άλλα, θα παραγγείλω μερίδα τώρα, περιμένετε. Αυτά τι είναι. Γεμιστά. Είναι αυτά γεμιστά. Τα δοκίμασες πριν τα σερβίρεις. Όχι, μαλάκας είμαι. Και πώς θα τα στείλεις στον πελάτη, ρε. Με παπάκι, είναι για delivery. Ηλίθιε, κάνεις και χιούμορ. Αυτά δεν τα τρώνε τα σκυλιά. Έχετε σκυλιά στην περιοχή. Είχαμε παλιά, τώρα δεν. Ερχόντουσαν εδώ και τα ταΐζατε. Πολλές φορές. Πόσο να αντέξουν. Για να ρίξω μια ματιά στο ψυγείο. Εσύ, αυτά τα σαλικάρια πόσο καιρό είναι εδώ μέσα. Είναι κάμποσο καιρό. Τι κάμποσο καιρό, ρε. Αυτό πρέπει να είναι 7 μηνών, ρε. Αυτό περπατήσε λίγο, ρε. Θα πάει σχολείο, ρε. Είναι αυτό κάμποσο καιρό, ρε. Αυτό τα έχει φάει όλα στο ψυγείο, καλαμάρια, μπριζόλες. Θα φάει και εσάς σε λίγο, ρε. Το βλέπεις. Και τα χαρούλες που κάνουν τα ματάκια του. Ηλίθιε, κάμποσο καιρό. Θα τα αφήσω εδώ. Θα το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Θα το βάλω να οδηγήσει. Αυτό το τηγάνι τι είναι, εμαγέ. Μια χαρά είναι, αντέχει. Έλα να πάρεις παραγγελία, να ότι φαγητά έχει κουζίνα. Βεβαίως, ό,τι πει ο κύριος Έκτορας, ο σωτήρας μας. Ας το κλείψει μόνο, τελείωνε, ρε. Τι θέλετε να φέρω. Τι έχεις. Γάβρος παίζει. Πού, στο Καραϊσκάκι ή εκτός. Ναι, λερώθηκες. Μ' αρέσει που σκουπίζεις, ηλίθιε. Γάβρος παίζει. Τι έκφραση είναι αυτή, ηλίθιε. Πού την έχεις ακούσει αυτή την έκφραση. Συγγνώμη κύριε, τώρα δεν θα ξαναγίνει. Αυτό έλειπε να ξαναγίνει. Φέρε μου ένα κατάλογο. Αμέσως. Αχ, ηλίθιε, αχ. Το σαλιγκάρι πήρε τον πάγο και φεύγει, ρε, ηλίθιε. Αχ, με σακάτεψες.
Όχι τον κατάλογο με τα τηλέφωνα, ρε ήλθε τον κατάλογο με τα φαγητά το μενού. Αμέσως. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Το μενού. Αυτό είναι το μενού. Αυτό είναι όλο τρύπες επάνω. Εδώ έχουν πέσει λαδιές, δεν βγάζω τα γράμματα. Καταρχήν, λείπουν συλλαβές εδώ πέρα. Τι λέει εδώ? Νάκι, 7 ευρώ. Τι είναι αυτό το νάκι? Νίδια σαγανάκι. Oh. Κατουρλού. Καρότα με πατάτες τουρλού. Σκατούλες. Σκαλοπίνια με ντοματούλες. Καριόλα. Καπνιστή μπριζόλα. Παπάρια. Πάπια μανιτάρια. Τσιμπουκάκι. Τσιγαριστό μπουρεκάκι. Πουτάνα. Πουρέ με μοσχαράκι, σπάγια την απολυτάνα. Μία μέρα φτιάχνουμε το ένα, μία μέρα το άλλο. Αρχίδια. Αυτά τα μελέτα κανονικά. Το γράψαμε έτσι επειδή μερικοί δεν το καταλάβαιναν. Εσείς τι νομίζατε? Ότι είναι άρακας, χιλοπίτες, μύδια. Α, όχι. Ηλίθιε. Αυτό δεν είναι μενού, ρε. Αυτό είναι το χειρίδιο του Κάμα Σούτρα. Ναι, μου λες από ψάρια τι έχεις? Έχω πολύ ωραία γλώσσα. Μπορώ να τη δω? Αμέ. Ηλίθιε, που κάνεις και σεξουαλική παρενόχληση, μου βγάζεις γλώσσα. Ηλίθιε, έβαλες το κεφάλι σου μέσα στα σκουπίδια, τώρα αυτά θέλουν πέταμα. Από άλλα ψάρια τι έχεις? Από άλλα ψάρια τα πάντα. Ωραία, φέρε μου ένα τόνο. Ένα τόνο ψάρια, ποιος θα τα φάει? Ψάρι τόνο, ρε ηλίθιε. Καλά, άστο, άστο. Δεν μου λες, έχεις από αυτό το χταπόδι που κάνει προγνωστικά για το Μουντιάλ? Έχω. Ωραία, φέρω μια στακό μακαρονάδα. Αμέσως, κύριε, τώρα. Μας κάνει λάθος προγνωστικά, θα χάσουμε τα λεφτά μας. Ο σεφ είναι πολύ απογοητευμένος. Τόσο από την εξυπηρέτηση, όσο και από το μενού. Αυτά τι είναι? Μακαρόνια. Αυτά είναι μακαρόνια. Αυτά είναι μακαρόνια. Αυτά ηλίθι είναι μακαρόνια. Αυτά έχουν λασπώσει, έχουν γίνει μπετόν αρμέ. Αυτό τι είναι? Πωνστακός. Και γιατί είναι ανάποδα? Ξέρω εγώ, μπορεί να κοιμόταν την ώρα που τον έβγαλε η γυναίκα από το ψυγείο και δεν ήθελα να τον ξυπνήσει. Ηλίθιε, κοιμόταν αστακός, κάνεις και χιούμον. Πώς δεν έβαλε κανένα μαρουλόφυλλο πάνω να σκεπαστεί ή μη κρυώσει? Γιατί ο αστακός άμα κρυώσει δεν τρώγεται μετά. Συγγνώμη κύριε Εκτορά, δεν τον έφτιαξα εγώ τον αστακό, η γυναίκα μου τον έφτιαξε η Βέρα. Ποιος? Η γυναίκα μου η Βέρα. Πες να έρθει αμέσως εδώ, σφαίρα. Βέρα! Όχι Βέρα, σφαίρα. Σφαίρα! Ο Έκτορας φαίνεται πολύ δυσαρεστημένος με την νοημοσύνη του Σάκη. Με λίγα λόγια, θα έχει πάρει στο κρανίο. Έχω φορτώσει τώρα, έχω φορτώσει. Θα ξεσπάσει άραγε στη Βέρα. Θα την ξεφθυλίσω την άχρηστη. Θα φάει πολύ πινελίκη, θα φάει βρυσίδι, θα φάει χέσιμο, θα φάει... η μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Με ζητήσατε. Συγχαρητήρια, κυρία μου. Συγχαρητήρια για την υπέροχη στακό μακαρονάδα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κύριε Φρουρασί, δεν είπατε ότι ο αστακό ήταν ανάποδα. Ναι, ρε, ηλίθιε, γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια η Βέρα. Γιατί έτσι πρέπει να σερβίρονται οι... Αυτά τι να τα κάνω. Αστακοί. Να είναι ξαπλωμένοι ανάσκελα οι... Αυτά να τα πάρω. Αστακοί. Κατάλαβες, Βέρα. Συγγνώμη, κύριε Φρουρα. Τα μακαρόνια, τι να τα κάνω. Σούπα, αστακοί. Σούπα, αστακοί.
στείλονται τα μακαρόνια σούπα στα εκεί. Αγγε, τι έγινε, όλοι τρελοί εδώ μαζευτήκαν. Αυτά τα υπέροχα χεράκια φτιάξαν αυτή την υπέροχη αστακομακαρονάδα. Αυτά. Ηλίθιε. Τι βάλατε, κύριε, τώρα. Είχε και μελιτζάνες και δεν είπες τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε. Το βράδυ το μαγαζί πρέπει να είναι έτοιμο και ανανεωμένο. Βεβαίως, ότι είπε ο κύριος Έκτορας, ο σωτήρας μας. Βέρα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας πει ο κύριος Έκτορας, εντάξει. Είναι πολύ αυστηρός. Αν του πάμε κόντρα, θα μας πηδήξει. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τη Βέρα σίγουρα θα πρέπει να τη βάλω σε κάποια τάξη. Λοιπόν, πάρε αυτά και πήγε να ψωνίσει γρήγορα. Εξαφανίσου. Να πάρω. Να πάρεις τα πόδια σου. Εγώ, κύριε Έκτορα. Να ανοίξεις τα πόδια σου. Τι είπατε? Γρήγορα στα τέσσερα. Δεν έχει μάγιαξε, μα εμπρός φουγκάρισμα, δεν βλέπεις, το πάτωμα είναι χάλια. Μάλιστα. Μου δίνετε την μπατσαβούρα. Είναι εδώ η μάνα σου. Πού έχει κρυφτεί πάλι? Κάνει δουλειά κι αυτό. Ορίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έτσι δεν έχεις φουγκαρίσει ποτέ σπίτι. Κάνει μια τέτοια, πέφτει κάτω. Να τα πάρεις τα ρούχα αυτά και σπίτι. Βάλε τα σε ένα φακελάκι. Παράνε, ένα πανάκι άσπρο και λίγο μαύρο είναι. Θα δεις από αύριο, θα βάζω το χάρι να ρίχνει νερά κάτω. Να κάνω το σαλόνι αύριο, χάλια. Μόνο έτσι. Εσύ τι θα κάνετε, κύριε Έκτορα? Θα παίρνω μάτι. Μην έρθει το υγειονομικό γιατί θα πέσει γερό πρόστιμο. Έχετε δίκιο, θα το γλύψω. Ποιο? Το πάτωμα, κύριε Έκτορα, το πάτωμα. Κύριε Έκτορα! Ναι! Σας αρέσουν τα ψάρια? Ναι, ναι, κυρίως τα κολόψαρα. Ενώ τα νέα παιδιά που παρουσιάζονται στο στρατό μπορεί να πείζουν ως κολόψαρα, αλλά εγώ τα εκτιμώ δεόντως που πάνε να υπηρετήσουν τη μαμά πατρίδα. Και εμένα μ' αρέσουν τα ψάρια. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο μου ψάρι? Ο κεφαλός. Όταν ακουμπάει τον ουρανίσκο μου. Ναι, τι παθαίνεις, Βέρα? Ιδονίζεται κάθε κύτταρο του κορμιού μου και... Έφτασαν και τα ψώνια. Ηλίθιε, ηλίθιε. Γιατί ήρθες τόσο γρήγορα, ρε? Τι βαράτε, κύριε, τώρα. Λοιπόν, για να σου πει γρήγορα μπορούσα και εσείς με βαράτε. Βέρα, ηλίθιε, για να είσαι τόσο γρήγορα πάνε να πει ότι με έκοψε το καλύτερο. Ότι δεν έψαξες να βρεις το καλύτερο. Λοιπόν, ξεφόρτωσε τα ψώνια και να σου κάνω μερικά μαθήματα που αφορούν στο σέρβις. Κάτσε, Βέρα. Το σέρβις είναι σημαντικό κεφάλαιο στη σωστή λειτουργία ενός εστιατορίου. Σιγά, ηλίθιε, θα πέσεις μέσα. Κάθε βράδυ κάθεσαι, δεν ξέρεις την τρύπια ή καρέκλα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι εσείς είστε ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και εγώ είμαι ο σερβιτόρος που έρχεται να πάρει παραγγελία, εντάξει. Για να σας δω, είστε στο πίτσι πίτσι. Όχι σαν κουτσομούρα, ρε, ηλίθιε. Πού το έχεις ξαναδεί αυτό? Τη κοιτάει στα μάτια, με λάγνο βλέμμα ερωτικό. Πάμε πάλι. Καλά, κάνε την κουτσομούρα καλύτερα. Άστο, άστο, άστο. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα πάρετε? Τι έχετε? Έχω πολύ ωραίο κοτόπουλο και στήθος και μπούτι και καταπληκτικό μουσακά. Ωραία, λέω να φάμε κοτόπουλο. Φέρε ένα μπούτι σε μένα και πιάσει και ένα στήθος της Βέρας. Πολύ ευχαρίστω. Τι κάνετε, κύριε Έκτορα? Συγγνώμη, παρανόησα. Είπατε πιάσει ένα στήθος της Βέρας και έπιασε ένα στήθος της Βέρας. Όχι, έκανα αναπαράσταση πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο. Να φέρω μια σαλατίτσα, θα τη φάτε?
Ντάκο έχετε. Λυπάμαι, σήμερα έπεσε πολύ δουλειά και μας έφυγε ο Ντάκος. Κατάλαβες, η λύθη και λήψεις να έχει το μαγαζί, τις δικαιολογήσεις κάνοντας χιούμορ. Θα πιείτε κάτι? Από κρασί τι υπάρχει? Από κρασί υπάρχει Χατζημιχάλη, παραγωγής 1840, υπάρχει Μπουτάρι, παραγωγής 1921 και υπάρχει και Καλλιγά, το οποίο μπορεί να συνοδεύσει άψογα το δείπνο σας. Κατάλαβες, η λύθη, λες διάφορες μάρκες κρασιών να εντυπωσιάσει τον πελάτη, να αισθανθεί ότι ήρθε σε κυριλέ εστιατόριο. Σήκω τώρα να κάνει σερβιτόρο, να κάνω εγώ με τη Βέρα το ερωτευμένο ζευγαράκι. Okay. Τα αγγλικά σε μαράνανε. Λοιπόν, υποτίθεται εμείς είμαστε το πίτσι πίτσι. Μωρό. Μωράκι μου. Μωρό. Μωρό, μωρό. Μωράκι μου. Εδώ έρθες να πεθάνεις, ρε. Πήγαινε πιο εκεί, θα σε δούμε φεύγοντας. Έλα, μωρό μου, δίνει σημασία. Ο σερβιτόρος ο ηλίθιος είναι. Λες και το φωνάξαμε. Μωράκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα πάρετε? Την κυρία, αλλά αφήνετε, δεν αφήνετε. Τι έχετε? Έχω ωραιότατο χταποδάκι σαν κάλωνα και βραστό. Έχω μπαρμπούνι ολόφρυσκο τηγανιτό. Έχω σαρδελάκι στα κάλωνα που σπαρταράει. Έχω γάβρο. Το κατάλογο όλα αυτά. Γιατί στο ψυγείο από ψάρι δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε λέπη. Το χιούμορ που λέγαμε. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Εμείς ήρθαμε σε ψαροταβέρνα και θέλουμε να φάμε ψάρι. Αφού είπαμε στο ψυγείο δεν υπάρχει τίποτα, πού να τα βρω τα ψάρια. Πάμε ψαρέψε, ηλίθεια, τι μοιάζει εμένα. Κάτι άλλο έχεις να μας φέρεις? Θα φέρω κάτι για τη μέση. Ναι, φέρω ένα έμπλαστρο. Τι λέει ο άνθρωπος? Μήπως θέλετε να πιείτε και κάποιο κρασί? Εννοείται, γίνεται ψάρι χωρίς κρασί. Ψάρι χωρίς κρασί ίσον νοσοκομείο χωρίς γιατρό. Ψάρι χωρίς κρασί ίσον μεσημεριανή εκπομπή χωρίς αδερφή. Από κρασί τι υπάρχει? Από κρασί υπάρχει Κατσιμπουτάρι 1821, Μιχάλη Καλλιγά 1940. Ναι, και καταστροφή της μήνης 1922. Εντάξει, λύσε μια απορία. Είσαι ηλίθιος. Απάντησέ μου με ένα ναι. Με ένα ναι. Αφού είσαι άσχετος, γιατί δεν παίρνεις έναν υπάλληλο? Τι λέω, κύριε, τώρα. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Παιδιά, δεν έχετε να βοηθήσουν? Δυστυχώς. Καλά, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 12. Τα πρώτα 3 χρόνια προσπαθήσαμε, αλλά τίποτα. Και τα υπόλοιπα 9? Το παρατήσαμε. Εντελώς. Εντελώς. Εντελώς, εντελώς. Αχ, εντελώς, εντελώς. Αφήστε δράμα, κύριε, τώρα δράμα. Θες, παιδιά, ρε μπαγάσα. Πολύ, κύριε, τώρα, αλλά τι τα θέλετε. Μη στεναχωριέσαι, για όλους έχει ο Θεός. Λοιπόν, πάρε τώρα ένα καλάμι και πήγαινε να βγάλεις ένα ψάρι μεγάλο. Από πού? Από την ταράτσα. Τι από πού, ρε ηλίθιε, στα πόδια μας είναι η θάλασσα. Να πάω τώρα να ψαρέψω. Ναι, αφού δεν πηδάς που δεν πηδάς, δεν πας για ψάρεμα. Ο διάσημος σεφ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από το σάκι. Του εξηγεί πως πρέπει να δουλέψει σαν σκυλί. Για να μπορέσει το μαγαζί να λειτουργήσει κάτω από ένα νέο μοντέλο και να μην είναι μια χαρά και δυο τρομάρες. Αλλιώς θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει το μαγαζί να έχει άψογο σέρβις, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι σωστά, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή μέχρι και στο τελευταίο καρφί για να καταφέρει να κερδίσει. Στο μαγαζί θα πρέπει να υπάρχει κλασική μουσική και όχι πανταζής.
Τσαλίκης. Σε. Καράς. Ή Πλούταρχος. Αν υπάρχει κάποιο φυτό στα μπαλκόνια ή στην ταράτσα, θα πρέπει να ποτίζετε. Αν δεν κάνει λοιπόν αυτά που πρέπει, πάει, πέταξε το πουλάκι. Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Θα είναι για τα πανηγύρια. Θα τον πάρουν με τις πετρούλες. Ο Σάκης. Έτοιμοι. Και η πανέμορφη Βέρα, η οποία θα μπορούσε πραγματικά να είχε βγει Miss Ελλάς, έχουν πλέον την ευκαιρία για μια νέα εκκίνηση. Κατάλαβες, Λίθι. Λοιπόν, έφυγες, Βέλτα, να φέρεις ένα ψάρι μεγάλο. Λοιπόν, Βέρα, θα φτιάξουμε μια συνταγή με το ψάρι που θα φέρει ο Σάκης, αλλά θα χρειαστούμε κοπανισμένο καρύδι. Έχουμε καρύδια? Έχουμε, εδώ στο ντουλάπι, αλλά είναι μέσα, πολύ βαθιά. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα πιάσω. Θα σε βοηθήσω εγώ να τα πιάσω, μη φοβάσαι. Είστε τόσο καλός. Και καρπερός. Νομίζω ότι τα πιάνω τα καρύδια, αλλά είναι μόνο δύο. Πάλι κανένα λες, άλλοι έχουν μόνο ένα. Δεν σου θυμίζει τίποτα? Κάτι μου θυμίζει, αλλά πάνε πολλά χρόνια από τότε. 9 για την ακρίβεια από ό,τι άκουσα. Ενώ ο διάσημος σεφ και η Βέρα ψάχνουν για καρύδια, ο Σάκης αποδεικνύεται δεινός ψαράς. Βέρα, κυρία Εκτορά! Καλώς τον. Κοιτάξτε τι έβγαλα. Εγώ να δεις τι έβαλα. Τι είναι αυτό, ψάρι ή πουλί? Ψαροπούλι. Βέρα, θα σε μαλώσω. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ψάρι από το πουλί. Τόση ώρα τι σου δείχνα. Καλά, μεγάλε, με αυτό μπορείς να πιάσεις και 700 ευρώ. 700 ευρώ, είστε θεός, κύριε Εκτορά, ευχαριστούμε πολύ. 700 ευρώ τζίρο δεν έχω κάνει ποτέ, να σας φιλήσω τα χέρια. Καλά, καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα καλύτερα έρχονται, τα καλύτερα έρχονται. Αλήθεια, πότε? Σε 9 μήνες πάνω κάτω, σε 9 μήνες κερατούκλι.
εντάξει, εντάξει. Καλά ρε, πόσα αδερφιά είστε εσείς. Αλή Αξανδρός. Ράους! Τελικά τι θα γίνει, θα μας δώσετε τα λεφτά. Όχι βέβαια, γιατί να σας τα δώσουμε, αφού δεν έχετε τα απαιτούμενα προσόντα. Καλά, πόσοι πόντοι χρειάζονται. Δεν σας άξιζε η βοήθειά μας, κύριε, είστε βάρβαροι. Εμείς. Βεβαίως, έχετε κάτι απέσιες συνήθειες. Εμείς. Εσείς φυσικά. Τι κάνετε το πας. Σουβλίζουμε αρνί. Τα πανηγύρια. Σύρουμε γουρουνόπουλα. Τα Χριστούγεννα. Σύρουμε γαλοπούλα. Είστε βάρβαροι λοιπόν, κακοποιείτε τα ζώα. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε έτσι. Συγγνώμη, οι Άγγλοι δεν πνίγουν το κουνέλι. Καταρχήν, είστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φτάνετε στα 30 και ζείτε ακόμα με τους γονείς σας. Γιατί? Γιατί τους αγαπάμε. Εύκολα αποχωρήσε τη μουρμούρα της μάνας. Και τους ηλικιωμένους, αντί να τους βάλετε σε ένα γυροκομείο, τους κρατάτε σπίτι. Τι μαλάκες είμαστε. Απ' τη συντάξη τους ζούμε. Δύο συνταξιούχοι να έχει σπίτι σου, θεωρείται ο δηματίας. Παραπονιέστε, τα ψυγεία σας είναι άδεια, αλλά οι ταβέρνες είναι πάντα γεμάτες. Μεγάλα, μα δεν έχει τίποτα ψυγείο, πού θα πας να φας, ήδη πρικός. Ναι, ο ρουλέτο δεν έχει λεφτά και φοράτε όλοι οι μάρκες. Να σου πω κάτι, εμείς γραμμένες έχουμε τις μάρκες. Μα πώς, οι περισσότεροι φοράτε σόβρακα Calvin Klein. Αυτό σου λέω, εδώ τον έχουμε γραμμένο τον Calvin Klein. Πάμε, μεγάλη, α πω κάτι. Εμείς τα σόβρακα τα παίρνουμε την Αγία Βαρβάρα, 3 ευρώ η εξάδα. Γιατί ξεκυλώνουν στο πρώτο πλήσιμο και χωράνε μέσα πράγμα. Είμαστε γεμπρικισμένοι, τι να κάνουμε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Η αδερφή σου, αν έχει διακοπές στη Ρόδο, θα το γνωρίζει σίγουρα. Η αδερφή μου δεν έχει ποτέ στη Ρόδο. Μόνο η μάνα. Καλά, αυτή θα έχει μείνει ακόμα στα Μινέρβα. Κλαίγεστε ότι δεν έχετε λεφτά, αλλά πάτε και καταχρεώνεστε για να πάρετε πανάκριβο αυτοκίνητα 2.000 και 3.000 κυβικών. Τι να πάρουμε, ρε μεγάλη, τα δικά σας, τα smart. Το ξέρεις ότι με το smart κάνεις οικονομία. Γιατί είναι σαν κουμπαράς γι' αυτό. Άσε μεγάλη, δεν λέει. Εγώ είχα ένα smart και το έδωσα. Το έδωσες. Ναι, μια μέρα είχα μείνει στο φανάρι κολλημένος 2 ώρες. Γιατί δεν έμεινε η πρώτη. Όχι, είχα πατήσει τσίχλα. Τελικά τι να γίνει, θα μας δώσετε τα λεφτά. Ο δημόσιος τομέας σας. Yeah. Γιατί είναι τόσο ανοργάνωτος. Δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο. Ίσα ίσα είναι πολύ παραγωγικός. Ξέρεις πως αποκαλούν το ελληνικό δημόσιο. Πώς. Σπερματοζωάριο. Γιατί. Γιατί παίρνουν εκατομμύρια, αλλά μόνο ένας κάνει τη δουλειά. Γιατί όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν στο κομπιούτερ πασχέτσα. Γιατί αυτό έχει μέσα τι να παίξουν δηλωτή. Γιατί λαθώνονται όλοι. Για να μην τρίζουν. Εμείς, κύριε, ξέρουμε να δουλεύουμε. Εμείς ξέρουμε να δουλεύουμε. Μεγάλε, πέρα από την πλάκα, το ξέρεις ότι υπάρχουν μέρες που φρακάρουν τα κομπιούτερ του κράτους. Σοβαρά. Πότε. Όταν έχει τζακπότ στο τζόκερ. Βέβαια. Το μυαλό σας είναι στο τζόκο και τη διασκέδαση. Πετροπείτε, δεν έχεις 7 το πρωί στα μπουζούκια, πώς να δουλεύετε μετά. Δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δοκιμάσει να δουλεύεις μετά από πολύ πιώμα και ξενύχτη μέχρι το πρωί. Όχι. Όταν το δοκιμάζεις, δεν λέει, έχεις ένα κεφάλι χάλια. Αν και εσύ το κεφάλι χάλια, το έχεις κακώς δεν ξενυχτάς, δεν φαίνονταν και διαφορά. Γι' αυτό εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι πηγαίνετε στη δουλειά πολύ αργά. Α, αυτό το κάνουμε επίτηδες, για μην τρακάρουμε τους άλλους μισούς που φεύγουν πολύ νωρίς. Βέβαια, αφού όλοι έχετε ένα βίσμα, μέχρι και στο στρατό μας έχετε βίσμα. Βίσμα, βίσμα, βαριά κουβέντα είπες τώρα, βαριά κουβέντα, βίσμα εμείς τώρα, δηλαδή πάρ' το πίσω αυτό που είπες. Γιατί ψέματα είναι. Θέλετε όλοι να φέρετε τα παιδιά στην Αθήνα. Κακό είναι αυτό. Και ποιος θα φυλάει τα σύνορα. Ο οποίος δεν έχει μπίσμα. Θέλει μυαλό. Στα παράδοση. Και τριτοκοσμική. Τι εννοείς. Ότι είστε 100 χρόνια πίσω. Καταρχήν, θεωρείτε τη γυναίκα κατωτερήσεις. Τη γυναίκα τη θέλετε στην κουζίνα και στην κρεβατοκάμαρα. Λάθος. Τη γυναίκα μας θέλουμε μόνο στην κουζίνα. Στην κρεβατοκάμαρα προτιμάμε τη γυναίκα του άλλου. Είναι δυνατό στην εποχή μας να έχετε τη γυναίκα ακόμα από κάτω. Μα δεν την έχουμε μόνο από κάτω, μας αρέσουν κι άλλες στάσεις. Για να μην βαριούνται κάθε Κυριακή, τους κάνουμε τη στάση του καφετζή. Πώς είναι δηλαδή αυτή η στάση του καφετζή. Όπως τις άλλες φορές, απλά πριν ξεκινήσουμε ρωτάμε, πού να στο να κουμπίσω.
παντρεμένα ζευγάρια στην Ελλάδα. Δύο. Κάθε τρίτη γυναίκες μας, κάθε Σάββατο εμείς. Ναι, καλά. Τώρα που λασμούρι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μπροστά στη γυναίκα σου στέκεσαι Σούζα. Εγώ. Τι λες, ρε μεγάλη. Το ξέρεις την προχθές που καβγάζα μαζί της, έπεσε στα γόνατα. Και τι σου είπε. Δεν θα βγεις καλά από το κρεβάτι, ρε. Θα σε σκίσω. Γιατί, τι της έκανες. Έμαθα ότι έχω γκόμενα. Έχεις γκόμενα, φαλοκρατικό γουρούνι. Κάτσε για να καταλάβω δηλαδή. Τι διαφορά έχει γκόμενα με τη γυναίκα σου. 40 κιλά. Δεν σας το είπε πλέον στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να μας προσφέρετε τίποτα. Σα-ίσα μπορούμε να προσφέρουμε χαμόγελα σε όλη την Ευρώπη. Πώς. Πώς. Ξέρεις πόσες τουρίστες φεύγουν το καλοκαίρι πίσω για την πατρίδα τους με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Από τι. Από τον καυτό μας ήλιο. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι είστε θερμιεραστές. Auschwitz. Α, παράλες. Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε στις γυναίκες μας τρεις φορές σεξ και το πρωί που ξυπνάνε μας λένε ήσουν υπέροχος. Εσείς πόσες φορές τους κάνετε σεξ. Μία. Μία μόνο. Και το πρωί τι σας λένε. Μη σταματάς. Εξυπνάδες. Είστε και άξιστοι. Να ξυστούμε, γιατί μας είπατε αξιστούμε και δεν ξυστήκαμε, αφού δεν μας έτρωγε. Δεν έχετε τρόπους. Πώς να πείτε σε μία γυναίκα. Συγγνώμη, αγαπητή μου κυρία, το σκυλάκι σας με ενοχλεί. Ουστ, μάζε το κοπρόσκυλο, κυρία μου. Μισού. Άντε. Είδες που σου λέω, δεν έχετε ευγένεια. Δεν έχουμε ευγένεια. Κάτσε, ας σου πω ένα παράδειγμα και το κρίνεις μόνος. Πριν από μια εβδομάδα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ιγουμενίτσα. Είναι λίγο μακριά, αλλά εκεί βρίσκω εύκολα πάρκινγκ. Είμαι στο ταμείο, έχω το καρότσι γεμάτο ψώνια και είναι πίσω ένας τύπος ο οποίος έχει μόνο ένα μπουκάλι γάλα και ένα ύφος έτσι. Το λυπήθηκα. Γυρίζω, του λέω, μόνο αυτό έχετε. Μου λέει, ναι. Λέω, καλύτερα πάτε σε άλλο ταμείο γιατί εγώ θα αργήσω. Δεν είναι ευγένεια αυτή. Για την ανακύκλωση. Τι κάνει ο μέσος Έλληνας για την ανακύκλωση. Ο μέσος Έλληνας με την κρίση που υπάρχει κάνει το σκατό του παξιμάδι. Δεν είναι αυτό ανακύκλωση. Εμείς οι Γερμανοί για την ανακύκλωση ξέρετε τι κάναμε. Ξέρουμε, κάνανε τον κόσμο σαπούνι. Σκασμός. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα στη Γερμανία έχουμε μεγάλη ελευθερία. Το ξέρεις ότι μπορώ να πάω στη Γερμανική Βουλή και να πω στην καγκελάριο Μέρκελ είσαι κουφάλα. Σιγά το πράγμα. Και εγώ μπορώ να πάω στην Ελληνική Βουλή και να πω στο Γεωργάκη η Μέρκελ είναι κουφάλα. Λοιπόν, για να σας δώσουμε τα λεφτά θα πρέπει να μας δώσετε κάτι για αντάλλαγμα. Πώς σας δώσουμε. Σας δώσουμε τη Βουλή με τους 300. Μα έχουμε Βουλή. Η δική σας μας είναι άχρηστη. Εμάς να δεις. Μία είναι η λύση. Να μας πουλήσετε την Ακρόπολη. Ρε, εμείς να την πουλήσουμε την Ακρόπολη. Εσείς μπορείτε να την αγοράσετε. Γιατί, πόσο κάνει δηλαδή η Ακρόπολη. Ακίνητο πάνω στην Ιωνυσία Ρεοπαγίτου και πιάτο όλη η Αθήνα. Μέχρι 5 Γερμανίες. Πέντε Γερμανίες. Δηλαδή με μία Γερμανία τι παίρνω. Ένα ρετυρέ στο Παγκράτη, χωρίς αυτόνομη θέρμανση. Να μας πουλήσετε τα νησιά σας τότε. Θέλουμε τους φούρνους Ικαρίας. Καλά ρε, τόσους φούρνους έχετε εκεί. Auschwitz, Dachau, τους δικούς μας θέλετε. Τι θα ανοίξει τα λυσίδα, Βενέτη. Δώστε μας τη Μύκονο τότε. Πόσο κάνει η Μύκονος. Εξαρτάται, θέλετε μαζί με το γαλάτι ή χωρίς. Τι διαφορά έχει. Αν πάρετε και το γαλάτι θα σας κάνουμε έκθεση. Εσείς. Ποιο νησί μας προτείνετε. Κοίτα μεγάλε, εγώ νομίζω ότι στο μόνο νησί που θα είστε σας στο σπίτι σας είναι η Σαλαμίνα. Σας στο σπίτι μας η Σαλαμίνα, γιατί. Γιατί η Σαλαμίνα πας και έρχεσαι με την παντόφλα. Κρυάδες. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα φιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Αυτό κάνετε συνέχεια. Πουλάτε πνεύμα χωρίς να έχετε τη στοιχειώδη εξυπνάδα και θα σου το αποδείξω. Ναι. Για πες μου, τι είναι αυτό που έχει φτερά, ράφος και από κάτω ένα κουκούτσι. Από κάτω ένα κουκούτσι. Ωραία, μέχρι τη μέση το είχα το κουκούτσι, μου τα χάλασε. Φτερά, ράφος και από κάτω ένα κουκούτσι. Το έχουμε. Δεν ξέρω. Είδες, το πουλί. Απλά έβαλα το κουκούτσι έτσι για να σε μπερδέψω. Κάτσε ρε μεγάλη να σου βάλω εγώ ένα quiz επειδή είσαι έξυπνος σαν Γερμανός. Να δούμε θα το βρεις. Τι είναι αυτό που είναι μακρύ, κόκκινο και στρογγυλό μπροστά. Από κάτω έχει δύο μπάλες. Οι Γερμανίδες τρελαίνονται αν το βάζουν στο στόμα τους.
Για πρόσεχε τα λόγια σου. Για πες. Από κάτω δύο μπάλες. Ναι, από πάνω είναι μακρύ, κόκκινο και στρογγυλό, μπροστά από κάτω είναι οι μπάλες. Οι Γερμανίδες τρελαίνονται να το βάζουν στο στόμα τους. Δεν ξέρω. Το κραγιόν. Τις μπάλες έβαλα έτσι για να σε μπερδέψω. Να μπερδέψεις εσύ εμένα. Εσύ δεν ξέρεις πώς θα δάχτυλα έχει το κάθε σου χέρι. Όχι, δεν ξέρω και δεν ξέρω και δεν ξέρω. Περίμενε. Ένα, δύο. Όχι έτσι. Βάλ το χέρι στην τσέπη. Ένα, δύο. Και το άλλο. Ακούω. Μετράω. Πόσα δάχτυλα έχει το κάθε σου χέρι. Το δεξί έχει έξι. Λάθος. Πέντε δάχτυλα και όχι έξι. Ο γαμό, είναι τρίπια η τσέπη και μέτρησε ένα παραπάνω. Λόγιο, εγώ έχω τόσο χοντρό δάχτυλο. Κάπου θα το βάρεσα και πρίστηκε. Και δεν έβρισκα νύχη. Πήγαιναν τα δαχτυλάκια μου γύρω-γύρω ψηλαφιστά. Πουθενά νύχη. Λέω, θα ξεφουλούδιστε. Πες μου γρήγορα. Μια λέξη με πολλά «ο». Γκολ! Τελικά το αποφάσισα. Δεν θα σας δώσουμε τα λεφτά. Δεν θα μας πιάσει κορόιδο ένας λαός που δεν έχει να επιδείξει μια σημαντική προσωπικότητα τους τελευταίους αιώνες. Όπως αναδείξαμε εμείς έναν Λούντβιγκ Μπετόβεν, you know. Νίκος Καρβέλας, you know. Μάρλεν Ντίντριχ, you know. Εφηθόδη, you know. Μίκαελ Μπάλαχ, you know. Γιώργος Καραγκούνης, you know. Νίτσε, Φρόιντ, Αϊνστάιν. Όλα, κάτσε πάρα εγώ τα λεφτά. Μίκαελ Σουμάχερ, you know. Σπύρος Λούις, you know. Καλημέρα. Είμαι κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Καλημέρα. Είμαι κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Καλημέρα. Είμαι κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Ορίστε. Λέω, είμαι κοφάραλος και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Όταν λες κοφάραλος. Κοφάραλος, εγγενετής και πουλάω κάποια πραγματάκια για να ζήσω. Δεν θέλω. Καλά, μήπως βρίσκονται 5 ευρώ να πάρω κάτι να φάω. 5 ευρώ. Δεν ξέρω να κοιτάξω. Δεν έχω 5 ευρώ. Ήξερες τα αποδεκάρικο. Δεν ξέρω. Να δω. Τι γίνεται, ρε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Ιερά Οδό, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα φανάρια της Αθήνας, όπου το παρεμπόριο από τους αλλοδαπούς ανθεί για τα καλά τα τελευταία χρόνια. Ας πλησιάσουμε όμως για να μιλήσουμε μαζί τους. Καλημέρα. Είμαι κοφάλαλος, δεν μπορώ να μιλήσω. Καλημέρα. 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 Δυστυχώς έφυγαν. Μάλλον δεν θέλουν να μας μιλήσουν. Περίεργο όμως. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Ραφίκ. Από πού είσαι, Ραφίκ? Από Σουηδία. Πλάκα μου κάνει μαντάμ, δεν βλέπει Πακιστάν. Ξέρει που είναι Πακιστάν? Και βέβαια, ξέρω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Καλά λένε, Πακιστάν είναι σαν τον κόλο της γριάς. Δηλαδή? Όλοι ξέρουν που βρίσκεται, κανείς δεν θέλει να πάει. Γι' αυτό τουρισμό μηδέν, λεφτά μηδέν, οπότε εγώ και οι συμπατριώτες μου ερχόμαστε εδώ. Αλήθεια, Ραφίκ, πώς περνάτε στην Ελλάδα? Λαθρέα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ πώς είναι η παραμονή σας εδώ, η συμβίωσή σας με τους Έλληνες, ας πούμε. Α, με Έλληνες πολύ δύσκολο. Κυρίως στο Μόνια που μαζεύονται κι άλλο αλλονταπί. Αλβανοί, Ρώσοι, Ρουμάνοι, πολύ φασαρία. Αλλά ευτυχώς προχτές αστυνομία έκανε επιχείρηση σκούπα και μάζεψε τελευταίους 10 Έλληνες που είχαν απομείνει στο περιοχή. Οπότε τώρα είμαστε μια χαρά. Ομόνια δικό μας, δεν πλησιάζει Έλληνα. Και πώς τα βγάζεις πέρα? Δουλειά, πολύ δουλειά. Από τότε που ήρθα στο Ελλάδα, όλο δουλειά. Θυμάμαι πρώτο μου δουλειά, τακιδαχτυλουργό.
Δηλαδή τι έκανες? Εξαφάνιζα σήμερα ένα κασετόφωνο από αυτοκίνητο στην Κυψέλη και το εμφάνιζα δύο μέρες μετά σε πάγκο στο μοναστηράκι. Μάλιστα. Μετά γνώρισα κύριο Τάκη, καλό άνθρωπο, μου έδινε αναπτήρες να πουλάω στα φανάρια όλη μέρα. Μια μέρα δεν είχα πουλήσει κανένα αναπτήρα, ήρθε κύριο Τάκη ήρεμα, χωρίς να τιμώσει καθόλου και αγόρασε ένα. Μπράβο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Μετά με έλουσε με βενζίνα και μου έβαλε φωτιά με αναπτήρα που είχε αγοράσει, ήρεμα, χωρίς να τιμώσει καθόλου. Θεέ μου, είναι δυνατόν. Θεέ σου είναι. Μετά με πήρε από εκεί και με πήγε σε ένα χωράφι που είχε μαρατόνα να μαζεύω ντομάτες. Εκεί ζούσες μόνος σου? Στην αρχή, μετά για να μην νιώθω μόνος μου, έφερε άλλους 33 λατρομετανάστες και μέναμε όλοι μαζί σε ένα ωραίο τροχόσπιτο. Σε τροχόσπιτο? Ναι, ήταν πολύ ωραία. Κάθε πρωί ξύπναγα, άνοιγα το ντουλάπι και έβγαιναν οι άλλοι 33 λατρομετανάστες να πάμε για δουλειά. Τουλάχιστον τρώγατε καλά. Ναι, μαγείρευε ίδιο κύριο Τάκη με πολύ αγνά υλικά. Θυμάστε τη μάρκα? Μάρκα ήταν πάντα ίδια, προσοχή λιγμένα. Αλλά τώρα έχω φύγει 2 χρόνια από κύριο Τάκη. Και τώρα με τι ασχολείσαι? Με πυρηνική φυσική. Πλάκα που μου κάνει μαντάμ, δεν βλέπει. Έχω δικό μου επιχείρηση, περίπτερο. Και η επιχείρησή σου που έχει έδρα? Όπου δεν έχει αστυνομία, ενέδρα. Ραφίκο, οφείλω να ομολογήσω ότι μόνο άλλον έναν έχω δει με τόσο πολύ εμπόρευμα κάπου στην Κωνσταντινούπολεως. Ναι, είναι εξαδερφό μου Χέμεν, του έχω δώσει franchise. Πάντως έχεις μια πρώτη τάξεως επιχείρηση. Ναι, πήρα ένα γαμοδάνιο. Γαμοδάνιο? Πήρες δηλαδή δάνειο για να παντρευτείς? Όχι, είναι απλό δάνειο, αλλά είναι γαμότο δάνειο. Έχει χαμηλό επιτόκιο, δίνω όποτε έχω, δεν έχω παράπονο, έχω τράπεζα δίπλα μου. Εννοείς ότι έχεις κάποια τράπεζα που σε στηρίζει? Όχι, έχω τράπεζα δίπλα σπίτι μου, Πειραιός. Την τράπεζα Πειραιός? Όχι, Eurobank Πειραιός είναι το σπίτι μου. Αηλίτια είναι αυτή. Και εκτός από την επιχείρηση έχεις άλλα έσοδα? Ναι, έχω 2 σπίτια και τα νοικιάζω. Σοβαρά? Και πού τα νοικιάζεις, Έλληνες? Έλληνες, σαν παπά μακριά, Έλληνες δεν έχει μία. Στο ένα έχω βάλει Αλβανό και στο άλλο Ρουμάνο. Ω, καλά παιδιά. Σπίτι, ληστεία, ληστεία, σπίτι. Το Ρουμάνο καμιά φορά καθυστερεί λίγο γιατί είναι σπίτι, ληστεία, φόνο, κυνηγητό και μετά σπίτι. Αλλά εμένα δεν νοιάζει, τα λεφτά μου τα παίρνω. Καλά και εσύ που μένεις? Εγώ μαζί με ξαδέρφια μου, Σόι Ραφίκα, αγαπημένο Σόι, έχουμε ένα σπίτι 18 τετραγωνικά. Είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος όροφος, κάτω από ισόγειο. Μένουμε όλοι μαζί, 19 άτομα στο κουζίνα, 17 στο καμπινέ και 2 στο σαλόνι. Γιατί τόσο λίγοι στο σαλόνι? Γιατί χαλάει συνέχεια τηλεόραση πλάσμα και δεν μπορούμε να δούμε. Οπότε τι να κάνουμε στο σαλόνι? Αλλά η πλάσμα μυστήριο. Ναι, είναι μυστήριο πλάσμα. Μας βασανίζει. Θέλουμε να κάνουμε μια ομορφιά και δεν μπορούμε. Πάντως, Ραφίκα, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να έχεις μαζέψει αρκετά χρήματα μέχρι τώρα. Ναι, έχω στο άκρη 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ! Μα καλά, οι Έλληνες πεινάνε. Εγώ δεν είμαι Έλληνα. Ναι, θέλω να πω ότι οι Έλληνες περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση. Και εσύ έχεις μαζέψει 500.000 ευρώ. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω ΦΠΑ, δεν έχω ΙΚΑ, δεν έχω ΤΕΒΕ, δεν έχω φόρο ημιπέτριο, όλα μαύρα. Αυτά εσείς τα πληρώνει τα κορόιτα. Και με τα λεφτά που έχεις μαζέψει, τι σκοπεύεις να κάνεις? Ταινία. Πού, στο Hollywood? Όχι, Bollywood. Ραφίκ Πακιστάν, πολύ καλό ηθοποιό, χορευτή, τραγουδιστή. Σοβαρά, μπράβο Ραφίκ. Και δεν μου λες ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας τραγουδιστής? Έλληνας τραγουδιστής. Γιωργάκη Παπανδρέου. Μα ο Γιωργάκης δεν είναι τραγουδιστής. Γιατί είναι Έλληνας. Αυτό να μου πεις. Αυτό σου είπα. Α, αυτή είναι deep γιατί είπα. Και τι θέμα έχει η ταινία σου? Ερωτικό. Α, και έχεις βρει τον τίτλο? Ναι, τίτλο είναι Μαρτζανί, που στα πακιστανικά σημαίνει Μαρτζανί. Στα ελληνικά δεν ξέρω, γι' αυτό δεν λέω. Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από αυτό? Αμέ, μπορείτε να πάρετε όμως και περίπτερο για να μπορέσω να τραγουδήσω και να χορέψω με μπαλέτο μου. Βεβαίως. Πάμε!
Ontario National Theatre παρουσιάζει την τραγωδία «Ελένη, η βασίλισσα της Πάρτης». Διεύθυνση ορχήστρας Αιώλου 30, στον πρώτο όροφο. Χορογραφίες Νίκος Γκιόνης. Αγάλματα, μάσκες, γλυπτά δεν έχει. Η παράσταση αρχίζει σε ένα λεπτό. Καλή διασκέδαση. Προσοχή. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις, συγγνώμη, είναι τελείως συμπτωματική. Τρίφωνα εσύ των κομωτών, πατέρα και προστάτη, γονατιστός παρακαλώ, βοήθα, κάνε κάτι. Εδώ μπροστά σου ορκίζομαι, στην ιερή μου βούρτσα, πως άμα θα τα ξαναβρουν, δεν ξαναπιάνω κουβέντα για αυτό το θέμα. Να βάλω πού τα μπικουτί, να κάνω τι τα κλάμερ. Να χτενιστεί η βασίλισσα, δε θέλει αυτό το σάμα. Μ' ακούει ο Νοστράδαμος, μ' ακούει ο Ζαρατούστρα. Γιατί χτυπιέτε βρε παιδιά, αυτή η παλιό. Το έκανε για τα νούμερα ή έχει εραστεί.
ήταν κέρατο. Μπορεί και η ανία. Μπορεί απλά να έλειπε η επικοινωνία. Αυτή την ένοιαζαν πολύ η ντόξα και τα λούσα. Ο Γιάννης είναι ήσυχος. Αυτή είναι τσαούσα. Για πρόσεξε τα λόγια σου. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Μιλάς για μια βεντέτα. Χτες έβλεπα το γάμο της σε βιντεοκασέτα. Έφαγε, ήπιε, γλέντισε και χόρευε σαν ζεβούρα. Και πήγε και το έδωσε αλλού η πατσαβούρα. Λένε πως η Λένε πως η βασίλισσα βαλάντωσε στο κλάμα. Αλλά για χρόνια γενικά το πήγαινε το κλάμα. Όι με. Βλαμμένες από εδώ. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Βασίλισσα Ελένη. Όδια πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένη. Ήθελα απλά η εκπομπή να πάρει λίγη φόρα. Δεν σκέφτηκα όμως πως θα βγουν τα άπλυτα στη φόρα. Αχ, εκεί που αναρωτιόμουν τι να είναι τάχα ο Λούτσος. Τα πάνω κάτω έφερε στην άντρο ένα σπού να τον πω τον πόνο. Και ποιος να με ακούσει, μες στη ζωή μου τώρα πια έκανανε γιουρούσι. Κυκλοφορώ και γύρω μου δεκάδες παπαράτσι. Με κυνηγούν από το πρωί γιατί είμαι νεγάτσι. Έλα, έλα, γιατί σημαίνει νεγάτσι. Να τους ξεφύγω προσπαθώ, να μην με δουν πασχίζω. Μα όλο μπροστά μου βρίσκονται. Τυχαίο δεν νομίζω. Να με ξεσκίσουν πέσανε και οι δημοσιογράφοι. Μα η Ελένη όλα αυτά ξέρετε που τα γράφει. Όλα τα μεσημεριανά τα βάλανε μαζί μου. Καθόλου δεν με απασχολεί εμένα στο κάτω-κάτω της γραφής. Έγκλημα έχω κάνει που άλλο Λούτσο έφαγα εκτός από του Γιάννη. Δεν λέω, το μαγείρευε και ο Γιάννης μου ωραία. Μ' αυτό στην άνδρο ήταν Λούτσος με κεφαλαία. Τόσος με το συμπάθειο, Πόντι 19. Ήτανε φρέσκος, ζωηρός, παρτάραγε ακόμα. Κι είχε μια γεύση φοβερή. Την έχω εδώ στο στόμα. Δεν γίνεται να ξεχαστεί καθόλου με το χρόνο. Ακόμα πάω που και που στην άνδρο και τον χώνω. Το Λούτσο σε ένα σελοφάν. Το φέρνω στην Αθήνα. Τον τρώω και αναπολώ όλα τα βράδια εκείνα. Το ξέρω η εξάρτηση αυτή είναι μοιραία. Μα έτσι διατηρούμαι εγώ όμορφη και ακμαία. Το λένε όλοι οι γιατροί. Το λέει η επιστήμη, είναι κοινώς αποδεκτό, δεν είναι κάποια φήμη. Ένας Λούτσος την ημέρα. Κάτι ξέρεις εσύ για να γελάς συνέχεια, έτσι. Ένας Λούτσος την ημέρα, τις ρητίδες κάνει πέρα. Τσίτα το προσωπάκι, το βλέπω, τσίτα. Ένας Λούτσος και τη νύχτα, και μετά όσο θες ξενύχτα. Ένας και το μεσημέρι, τι ωραίο καλοκαίρι.
Είπαν για τρίτο πρόσωπο, πες μας, είναι αλήθεια. Αχ, γιατί μου το θύμισες, πως μου πιάνε τα χέρια. Ποια? Τα χέρια. Α. Και απαλά τα κούμπαγε στα τριχωτά του στήθια. Κι ύστερα τα κατέβαζε κι άρχιζε τα παιχνίδια. Με βάζε και του χάιδευα τα δυο μεγάλα σκυλιά που είχε. Μπα, είχε και σκυλιά. Ναι. Και ένα τεράστιο πουλί, μαύρο, πολύ μεγάλο. Κι αν έχω δει εγώ πουλιά. Τέτοιο δεν είδα άλλο. Από ό,τι μου εξήγησε, το πήρε από μωράκι και έχει γίνει, αν το δεις τώρα, κοντζάμ κοράκι. Έτσι εγώ το γνώρισα. Τον είδα στην αυλή του να παίζει όλο ξενιασιά ώρες με το πουλί του. Πλησίασα, το χάιδεψα, του πιέσα την κουβέντα. Μετά εκείνος μου έκανε διάφορα κομπλιμέντα. Και εκεί που αφηρημένη εγώ χάιδευα το πουλί του... Το κοράκι. Ναι. Βρέθηκα μέσα στα χέρια μου να έχω το πουλί του. Το άλλο είχε και ένα γαρδέλι. Πώς το λέγανε, σταμάτη. Πάντως, από ό,τι έχω δει, είναι πολύ ωραίος. Δεν παίζει ρόλο η ομορφιά. Απλά είχε ένα υδροβιολογικό συγκρότημα. Σύγχρονο, καταπληκτικό. Ήμουνα μες στη φύση. Εκεί και ξεκουράστηκα και χόρτασα γαλακτοκομικά προϊόντα φρεσκότατα. Στο χωρισμό σου έπαιξε σπουδαίο, λένε, ρόλο. Ερχότανε και με έπαιρνε τα βράδια από το σπίτι. Για φαγητό με πήγαινε σε ένα μικρό κουτούκι και να του παίρνω με έβαζε στο δρόμο ένα πακέτο τσιγάρα. Α. Δεν τον μπορούσε το τσιμπούκι, τον έπιανε βήχας. Εμένα πάλι καθόλου. Ούτε εμένα. Α, το ξεπέρασες. Ήθελε στο περίπτερο να σκύβω για τσιγάρα και να θαυμάζει, μου έλεγε, την όμορφη μου πλάτη. Και ύστερα στη θάλασσα, και ενώ ήμουνα κομμάτια, αυτός έξω μου πέταγε συνέχεια τα διάφορα περιοδικά που είχα πάρει το περίπτωμα μαζί με τα τσιγάρα. Έτσι περνούσε η ζωή πέρσι το καλοκαίρι και ήθελα να είναι μυστικό, κανείς να μην το ξέρει. Και πρόσεχα, τα μάτια μου τα είχα 14, μα με φωτογραφίσανε ένα πρωί στα 4. Έψαγνα εγώ ένα σταυρό που αυτός μου είχε χαρίσει και είπαν πως περίμενα να έρθει να με πάρει να πάμε για μπάνιο. Είναι κουβέντα τώρα αυτή. Και δεν είχα μαζί μου ούτε περσάθα, ούτε βατραχοπέδλα, ούτε πετσέτα, τίποτα. Συγγνώμη, στην άνδρο όταν ήσουν και πέναγες ωραία, ο Γιάννης πού βρισκότανε? Κάπου στην Κερατέα. Sorry. Νόμιζα πως τα μου έκανε στα νούμερα καλό. Αυτό να κάνω δυστυχώς, μου είπε η πυθία. Μα πού κολλάει τώρα αυτή? Μεγάλη ιστορία. Είδα ένα όνειρο κακό. Ήμουν σε κάποιο μέρος και ξάφνου εμφανίστηκε μπροστά μου ο καραμέρος. Μετά ήρθε ένας άγνωστος κοντά μου, κούτσα κούτσα. Ο Χαριτάτος ήτανε με σηκωμένη. Πού πας, του λέω, Σπύρο μου? Και εσύ, βρε καραμέρο, στα πρωινά τα νούμερα δεν θέλω συνεταίρο. Μα ήταν κακός ο Ιωνός, το πήρα μέσως πρέφα, γιατί μαζί τους ήτανε και η Γρουσούζα, η Βέφα. Κάτι μου μαγειρεύουνε αυτοί, είπαμε μιας. Και ο Γιώργος το μορφόπεδο και Σπύρος ο εγώης. Και αφού είμαι βασίλισσα, χωρίς σκέψη καμία, ζήτησα να εμφανιστεί μπροστά μου η πυθία. Τι και το έχετε κάνει εκεί μέσα?
Έχω πει μην καπνίζει. Τα ανοίγει η πόρτα και βγαίνει το ντουμάνι όλο έξω. Εγώ το λέω, εγώ τα ακούω. Έλα σου πάω. Πυθία κόρη των θεών, ορμήνευσε και μένα. Έχω μεγάλη σύγχυση και νούμερα πεσμένα. Τι κι αν δεν έχεις νούμερα κι ο κόσμος απαρνήθη. Εσύ τη λύση θα τη βρεις. Δεν είσαι κουτορνήθη. Να μείνω πάλι έγκυος. Τώρα δεν προλαβαίνεις. Να πάρω διαζύγιο. Αρχίζεις και μαθαίνεις. Είσαι θεόπη, θεία μου. Ελπίδα έχω κρυφή πως με το σχέδιο αυτό θα φτάσω κορυφή. Θα ρίξει για τα καλά. Έφυγε η πυθία, γιατί βροντάει αυτή και μας αγχώνει. Μ' ακούω έξω κάποιον, ναι. Συνέχεια να τρακάρει. Θα είναι ο Γιάννης, προσπαθεί, φαίνεται να παρκάρει. Κάντε πως για το χωρισμό δεν έχετε ιδέα και ότι απλά μου κάνετε εδώ λίγη παρέα. Α, κάντε πως ποτίζετε στον κήπο τα λουλούδια και ότι εγώ ακούω απλά στο ράδιο τραγούδια. Θα βάλω κάτι άσχετο έτσι να μην νομίζει ότι το κάνω επίτηδες και αρχίζει να με βρίζει. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Α, την κουμπάρα μας ακούς, που ήρθε να σε στηρίξει πρωί-πρωί στην εκπομπή, συμπόνια να σου δείξει. Αυτό να μη σε αφορά, έχουμε τα δικά μας. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε εμείς τη μοιρασιά μας. Λοιπόν, εσύ το μάγειρα και τις Φιλιππινέζες. Τα σπίτια στο Ντουμπάι, εγώ. Εσύ τις δυο φριτέζες. Το σπίτι στη Χαλκιδική, δικό μου, έτσι, Γιαννάκη. Κομμένα τα μπανάκια με Γρηγόρη και Κανάκη. Και αυτό εδώ το σπίτι μας που το χτισάμε αίμα. Να πω πως δεν το ήθελα, αυτό θα ήταν ψέμα. Θέλω και όλα τα μετρητά. Αυτό δεν θα τα αντέξει. 3 εκατομμύρια. Και 3 κάνουν 6. Σταμάτα να χειρονομείς, μη γίνεσαι χιδαίος. Μπροστά στις απαιτήσεις σου με έχει πιάσει δέος. Εσύ όπως κατάλαβα θα τα πάρεις όλα. Καλά μου λέγανε όλοι τους πως ζεις σε μια καρδιά. Ή όλα, Γιάννη, ή τίποτα. Στο λέω, ναι τα σκέτα. Ώρα να πας στην εκπομπή. Θα περιμένει η Ζέτα. Όλη μας η ζωή λοιπόν μπαίνει μες στον παούλο. Έλεγα να κυφλιαρείς, τελείωνε τον μπούλο. Πάω λοιπόν και πίσω μου, αφήνω από καΐδια. Φεύγοντας, σε παρακαλώ, βγάλε και τα σκουπίδια. Στοπ! Πυθία καπνιστή έχεις ξαναδεί. Πού πας, βρε Γιαννάκη, με τέτοιο καιρό. Νομίζω πως πρέπει να μείνεις εδώ. Χωρίσαμε, Πυθία μου. Ας το να πάει καλιά του. Άμα δεν πάει στο γύρισμα, θα χάσει τη δουλειά του. Δεν θα χωρίσετε έτσι απλά. Πρέπει να μπουν όροι. Να γίνουν δικαστήρια, να φάνε και δικηγόροι. Να πέσουν εξώδικα, μηνύσεις, αγωγές. Είναι λεφτά, Ελένη μου, κατάλαβες? Oh, yes. Κατηγορίες πάμπολες και από τις δυο πλευρές. Και αποκαλύψεις διάφορες θα γίνουν θες, δε θες. Και καταθέσεις συγγενών. Του αδερφού, της μάνας. Κατάλαβα, θα μπλέξουμε. Θα γίνει τη Στέλλας Μπεζαντάκου. Δεν πάει. Μωρέ, πάει και τα παίρνει και χοντρά. Πώς πήρε το σπίτι με τα τσακούζι και τις πισίνες από το τραγούδι. Γι' αυτό, βρε Γιάννη, ξέχνα το. Και μη σε πιάνει ο πόνος. Εντάξει, έφαγες κέρατο. Αλλά δεν είσαι ο μόνος. Πόσοι δεν κερατώθηκαν. Αρρύθμιση σου κάμω. Φουστάνος, Κούγιας, Σεφερλής. Λες για τον πρώτο γάμο. Έχω μια σιγουριά, λέω κι εγώ. Τα ξέρα, τρέχουμε τώρα πάλι. Γιατί με κοψοχόλιασες, μου ήρθε μια σκοτωδίνη. Και εσύ είχες πάει διακοπές μόνη στη Σαντορίνη.
Έλε, Ερμή και Έθινα. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ο απομηχανής Θεός, Ελένη, ο γνωστός. Ήρθα τρεχάλα μέχρι εδώ να δώσω κάποια λύση. Πέρασα και με κόκκινο και έφαγα και κλείσει. Πας και έχουμε κανένα γνωστό να πάει να μου τη σβήσει? Όχι, τι θες εσύ εδώ? Ήρθε να σας μιλήσει. Είμαι ο απομηχανής Θεός και ήρθα να σας δώσω μια τελευταία συμβουλή. Μήπως και σας ενώσω. Καλά, πώς κουρεύεται αυτός με κατσαρόλα? Τη βάζει και ό,τι εξέχει το κόβει. Άντε επιτέλους, βρείτε τα εκεί να πάει στο διάλο, να ασχοληθούν τα μίντια με κανένα θέμα άλλο. Δεν είναι ωραίο να μένετε σε άλλες κατοικίες. Ακούστε και κανένα Θεό, δεν λέει κουταμάρες. Έχουμε και μικρά παιδιά. Και εσύ ρε Γιάννη, ξέχνα το. Πες ήτανε μια πλάκα. Βάλε με στο κρασί νερό και ας ελέν, όπως ελέν. Μαλάκα εννοεί. Έχουμε και μικρά παιδιά, μπορεί να μην το κατάλαβα. Άκου που μηχανιστέ, το όνομά σου. Τέλης. Ένα μονάχα θα σου πω και πίστεψέ τον θέλεις. Του Ισαΐα το χορό, αυτή εδώ η κυρία δεν χόρεψε πολύ καλά, γι' αυτό της βάζω τρία. Και ας τελειώσει κάποτε αυτή η ιστορία, εξάλλου κάθε έγκλημα έχει και τιμωρία. Οκ, τότε φεύγω εγώ. Άλλο μη σας ταπρίζω. Παίρνω το μηχανάκι μου και σπίτι μου γυρίζω. Πάει ο Αζόλ. Γιάννη, είχε δίκιο ο Θεός. Το θέμα ξανασκέψου. Παράτησε τα πείσματα. Λιγάκι λογικέψου. Φτάνει τη θεία, μη μιλάς. Δεν είναι απαραίτητο. Εξάλλου τα αποφάσισα. Θα φύγω σε ένα τέταρτο. Κάντο λοιπόν τι μας το λες. Πήγαινε μπρος Μάρς. Σε περιμένει η επιτροπή στο Dancing with the Stars. Ζηλεύεις τώρα που κι εγώ έγινα πρώτη μούρη? Άντε να γλύψεις ρε σαχλέκα ένα γλυφιτζούρι. Θα πάω, αφού έτσι κι αλλιώς εδώ δεν βρίσκω άκρη. Άντε να φωτογραφηθείς κι εσύ στη νέα μάκρη. Εγώ δεν τους προκάλεσα, καθόμουν παράμερα. Επίτηδες να μην με δουν. Του κόλλου τα 9 μέρα. Πάω λοιπόν στην εκπομπή και ύστερα θα βγω με δυο γυναίκες όμορφες και δίμετρες εγώ. Μπορείς απόψε να πεις πολλές τις τσούλες της γης, γες μπροστά. Άντε λοιπόν, φύγε κι εσύ. Όλα είναι εντάξει. Τι με κοιτάς? Α, ξέχασα, ήρθα με μένα, Μάξι. Καλά, πήγαινε και έρχομαι. Και πού σε, να πάρεις εκείνο το μικρό παιδί, νομίζω είναι ο Χάρης. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Νιώθω κάποια συμπόνια. Τον χρησιμοποίησα 9 περίπου χρόνια. Μαζί του αυτό το γάμο εγώ δεν έκανα τυχαία. Ήξερα η κατάληξη πως θα ήταν μοιραία. Να ρίξω στάχτη ήθελα στα μάτια του καθένα για μια σχέση που παλιά που είχα στον Αντένα. Η κίνηση να παντρευτώ δεν ήταν επιπόλαια. Χάρη στο Γιάννη έκανα εγώ χρυσά συμβόλαια. Στα ύψη εκτοξεύθηκε στον Αλφα το κασέ μου. Σαν πήγε εκείνος διευθυντής, θα τα έπαιρνα ποτέ μου? Θα πλήρωνε κανένα σταθμό σε εκατομμύρια ντάνες για μια παρουσιάστρια που λέει ολοκοτσάνες? Αλλά και όταν κινδύνευα τα νούμερα να χάσω, από το μανίκι τράβαγα ένα κρυμμένο άσο. Μαζί μου για να ασχοληθούν τον έβαζα το Γιάννη. Ήθελε ή δεν ήθελε παιδάκι να μου κάνει. Αφού έκανα λοιπόν λεφτά, έγινα και μητέρα, το Γιάννη αποφάσισα εγώ να κάνω πέρα. Δεν με γεμίζουν τώρα πια αγάπες και λουλούδια, θέλω να έχω στο πλάι μου μόνο ξεπεταρούδια.
στην Άνδρο, στην Αλόνισο, στην Κόστο Κουφονήσι. Το κόβει, φιλενάδες μου, η Ελένη το ελεύθερο κάμπινγκ. Το θέμα είναι τα νούμερα τώρα πως θα ανεβάσω και από τη νέα τη σεζόν όλους να τους περάσω. Να βάλω μίνι δίχως στρινγκ, να δείξω κι άλλο στήθος, τα μάτια για να πεταχτούν στο αντρικό το πλήθος. Κάτι θα βρω να σκαρφιστώ. Σε αυτά εγώ είμαι μάνα. Χρόνια στην τηλεόραση. Είμαι παλιά που... Είμαι παλιά που να χτυπάει το κόλλο σας κάτω, δεν θα το πω. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί εδώ και χρόνια δεν κάνω τηλεόραση. Γιατί είμαι στα σαλόνια των ισχυρών, των δυνατών, δεν μπήκα εγώ ποτέ μου. Δεν έγλυψα, δεν έσκυψα, ούτε είχα στο καρνέ μου ανθρώπους που θα μου φτιάγναν μία λαμπρή καριέρα. Για να υπάρχω ακόμα εδώ, δουλεύω νύχτα μέρα. Απλά... Απλά λέω τα πράγματα όλα με το όνομά τους και αυτό με μένα δυστυχώς είναι το πρόβλημά τους. Γιατί είναι λόγια αιχμηρά που κάποιους τους πονάνε και να τα ακούνε δεν μπορούν, γι' αυτό τα πολεμάνε. Για να πετύχω εγώ λοιπόν τους ιερούς σκοπούς μου, το γέλιο, τη διασκέδαση, έχω για σύμμαχούς μου, μονάχα εσάς που στέκεστε συνέχεια στο πλευρό μου. Και έτσι πραγματοποιώ το κάθε όνειρό μου. Σε εσάς λοιπόν που βρίσκεστε απόψε εδώ κοντά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και τώρα μια ερώτηση. Περάσατε καλά? Ναι. Με τούτη την παράσταση σας πήρα τα μυαλά? Ναι. Εντάξει, ξεσηκώσατε τα σλόγκαν τα καινούρια? Ναι. Σωστό στο σώζον. Το έχω. Να πάτε στην παρέα σας με νέα καλαμπούρια. Και φέτος φτιάξαμε για σας παράσταση μεγάλη. Νομίζω πως θα πάρουμε όλα τα Όσκαρ πάλι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε! Θέλω όλοι μας να τραγουδήσουμε. Δελφιναριό 2010. Φίλε, η ζωή μοιάζει με καλά, γυναίκα φωνάρα, που πρέπει να την κατακτήσεις, να την χάρεις, να την γλεντήσεις. Μάθε λοιπόν να της μιλάς, μάθε και να χαμογελάς. Πάμε και στα αγγλικά τώρα. Κολλώσαμε τώρα που πήραμε φόρα δηλαδή. Αλλά πάμε στα ελληνικά πάλι. Μάθε λοιπόν να της μιλάς, μάθε και να χαμογελάς. Δελφιναριό 2010. Εσύ τραγούδαγε τόσο δυνατά μέσα και αγωγόσουνα μέχρι εδώ έξω. Μιλάμε τόσο δυνατή φωνή έχεις και το ξέρεις όλο το τραγούδι. Και τα αγγλικά και τα κινέζικα. Τα κινέζικα πώς πάνε δηλαδή. Τσιν τσιν τσον τσιν 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 τσιν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Γιάννη τον Καπετάνιο. Ο οποίος έχει ξεκινήσει να μαθαίνει αυτή τη χορογραφία από το 2004 και ακόμα δεν την έχει μάθει. Βέβαια, φέτος μπερδέθηκε γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει τη χορογραφία το 2018 και κάποιες φιγούρες που είδατε είναι προσεχώς από άλλη χορογραφία. Τις κάνει μόνο αυτός, αλλά έχει ωραίο στυλ. Το βλέπετε. Λες και είναι στο καφενείο και θέλει να κρεμάσει την τραγιάσκα στην κρεμάστα και δεν μπορεί γιατί οι άλλοι παίζουν τάβλια από κάτω.
Εντάξει, άμα το θα πέσει, άμα τον ακούμπησε. Ένα καλό παιδί και καλό ηθοποιός. Τον αγαπάτε, δεν είναι? Αυτό είναι. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για τη διασκέδασή σας.